Μπαλκάρες, έλα μποτζόρνο ατούτη, για πάμε λίγο στα 13 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, εδώ τα κουμπαράκια, τι είναι ότι κάνεις αγόρι μου. Που είναι ο Χολύπτης. Έχουμε Βαραγιάννη, εντάξει, μασάμε. Ναι, έχουμε Βαραγιάννη, Βαραγιάννη βάλε, έχουμε. Εγγύηση, πολυεργαλείο, μπουζόκλειδο. Βάλε Μητσοτάκη ο Μιλίδη. Πασπαρτού. Βάλε αφού είναι ο Βαραγιάννη, βάλε Βαραγιάννη έχουμε, ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε γι' αυτό. Χαιρετισμούς έχεις από τον Πρωθυπουργό. Όπα, να τα μας, να τα μας. Λέω μπράβο στο Βαραγιάννη, περιμέναμε σένα, είδαμε λέει. Έτσι είπε. Χρειάζεται να πούμε ο μπράβο. Σαν το Σεφανάρα ή λίγο. Σεφανάρα, δύο φορέ σαν το Σεφανάρα. Πλάκα με κάνει. Ένα σοο που το βρήκανε. Πλάκα με κάνει. Εγώ. Εξαόρροφη. Σοο ήταν. Αλλά δεν έχω δει το Σεφανάρα live. Σεφανάρα live δεν τον έχουν δει για να βγάλουν πόρισμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Στεφανάρα, με Βαραγιάννη. Α, να το σκοτήτσι, ρε. Τον έφαγε. Στεφανάρα και δεν είχε κάνει καφέ. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι φιλαράκι μου. Φιλαράκι του είναι. Είναι φιλαράκι μου. Ναι, φιλαράκι του, γιατί τώρα που θα έρθουν οι παοξίδες να τα σπάνε, θα κλείνει τις πόρτες. Άντε πάλι με τους παοξίδες. Άντε πάλι με τους παοξίδες. Αυτό να τα κάνουν. Γιατί θα τα κάνουν. Αυτή η εβδομάδα αναμένεται να είναι ζωηρή πάντως. Αυτά που λες που δεν γίνει τίποτα. Αυτή η εβδομάδα θα είναι ζωηρή. Αυτή η εβδομάδα θα είναι ζωηρή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τι πάμε γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Τίποτα δεν έχουμε. Έχουμε. Και τέταρτο, οχτώ είναι. Έχουμε Champions League με Θεόρτια Γκουαρδιόλα με τον Ιζάκη. Θέλω να το σχολιάσουμε. Έχουμε μεταγραφολογίες. Πάω Κάρι Ολυμπιακό προπονητή. Αφού δεν γίνεται τίποτα. Θα γίνουν όμως. Θα γίνουν, πες μας. Θα γίνουν, θα γίνουν. Ναι. Έχω εδώ φοβερή φωτογραφία viral με σένα και το Μητσοτάκη. Την οποία την περιεργάστηκα κάπως και θα ανεποστάρω σε λίγο κάτι. Τι να κάνω αφού. Τι να κάνω. Εδώ πέρα στο ραδιόφωνο κρατικέ χορηγίε πήγα εγώ. Α, πήγες να κλείσει συμφωνίες. Άκου να δεις τι σκέφτηκε. Είναι το μόνο που δεν περίμενα να μου πει. Δηλαδή πήγες να κλείσει συμφωνία με τον Κυριακό. Και εμένα με κάλεσε ένα μαγαζί το βράδυ μαζί με τον. Ναι, ναι, κάτω και συγκατέλεσε. Να κάνουμε το live. Ωραία. Ωραία, το μάτι ήταν 10 η ώρα. Ναι. Αυτός μιλούσε 7.30. Ναι. 300 μέτρα πιο πέρα, δεν πας. Όχι. Εγώ πήγα. Γιατί να πάω, υπάρχει λόγο, καλά θα μπει εσύ και τι προάξει και στο κουτσούπα. Γιατί να μην πάω. Πήγε και στο κουτσούπα. Παντού πάω. Άμα έρθει ο Ανδρουλιδάκη, Ανδρουλάκη. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Α αυτόν δεν θα πήγαινε. Δεν μ' αρέσει. Κυριάκο όμω γουστάρει. Ναι, ο Κυριάκο γουστάρει. Δύο μέτρα παλικάρι ο Κυριάκο. 87 τον έκοψα. 87 δεν σε έβλεπε. Έτσι πω τον έβλεπε ψηλά σε κοινό. 88 88. Ψεύτικο. Τι ψεύτικο, 88. Τον αγκάλεσε ψεύτικο. Α τον αγκάλεσε σχόλα. Καλά έκανα εγώ τη φωτό με αυτό που. Και έχει και το βλέμμα το λάγνο εκεί, τον κοιτά τον Κυριακό με στοργή. Τι του έχει κάνει, ρε αγόρι μου. Με μπάκι Παπασταθό που δεν πα πουθενά, ε. Πε στο Μαρινάκι, το φίλο σου, να πάρει παίκτε, να δούμε κανένα πρωτάθλημα. Τι είπε. Θέλουμε ενίσχυση, θέλουμε ενίσχυση. Όπως είπατε. Θέλουμε ενίσχυση, τι. Ενίσχυση, θέλουμε. Καλώ, άρεσε. Μια χαρά. Γκόμενε εκεί 25. Είχε και 25. 40, 35. Κάτσε ο Κυριακό πόσο είναι, 50. 55. 55, καλά κρατιέται. Αφού γυμνάζεται. Πάρα, μπράβο, πάρα πολλά, πολύ καλά κρατιέται. 55 και είναι στεγνός. Στεγνός, τι θα και, εντάξει, σπούδα ζωή. Εντάξει, και τι είναι, στα κάτρεγα δουλεύει, κάνει ράνι, μαπουλάκι. Τι εμείς. Σκάβω μέσα στο αυτό, Στην επανομήση. Σκάβω, εγώ πάω πάνω στο βουνό εκεί. Σκάβω και εγώ. Καλά, πάω και εγώ, βοηθάω ενίοτε. Τι βοηθάω, να τρώτε τα γουρούγια και τα πρόβατα. Τα πρόβατα, άμπρα, προβατάκια, κατσικάκια. Απ' όλα, λοιπόν. Κύριε που. Καλημέρα, να. Δεν γούσταρα. Ποια δεν γούσταρε. Ήταν την Κοντζάρεβα. Πού την είδε και αυτήν. Την Μάρεβα που λέει. Α, τη Μαρέβα. Ναι. Τι σχέση έχει η Κοντζάρεβα με την Μαρέβα. Εσύ πάντως με τρελάνε. Τι σχέση έχει η Κοντζάρεβα με την Μαρέβα τώρα. Άκου να δει. Τι να ακούσω. Τι σχέση έχω. Ναι. Πόσο χρόνο είναι η Κοντζάρεβα. 45. Γριέ και οι δύο. Γριέ 45. Έχει εσύ δηλαδή τι είσαι, ένα βήμα πριν που είσαι 55 και ο Μητσοτάκης. 4-50 κάνω το χιλιάρι. Άντε πάλι με το χιλιάρι. Ο άλλος που κάνει 100 χιλιόμετρα τον κράτησε και αυτό. Να. Εσύ που κάνεις το χιλιάρι, έβγαλες κάτσες τώρα. Πλάκα με κάνεις δηλαδή. Biden. Κοίτα φορά και κάτσε σε βάζεις και σόρουχα. Δηλαδή θα πας να κάνεις, να ρωτοτροπήσεις και θα είσαι με αυτά τα σόρουχα από μέσα. Άμα σηκώνεται που γίνεται το εργαλείο, ναι. Τι αν φορέσεις. Τι έγινε. Ναι, φοβερό. Καλημέρα, βαριές φανέλες του ομίλου από εξωτικό Κορινό. Ωραίος είναι ο Κορινός. Τι να σε πω. Γιατί δεν είναι ωραίος. Βρώμικη θάλασσα. Μην πας στη θάλασσα, πάνε κάνε τάλα. Και πού να φάω. Έχει πολύ ωραία τώρα, μην κάνω διαφήμιση στα μαγαζιά. Έχει ένα μαγαζί που είναι Champions Ligato. Τι σιγά και σιγά. Λοιπόν, πάμε λίγο να μολυθούμε. Ο Κορινός. Όχι, όχι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω το μαγαζί Beach Bar. Καφέ πράγμα. Άφηγε, είναι. Αφού τι αφήγει, αφού Beach είναι το. Θα πας, πάλι. Είναι βρώμικη και θα λες, α, είναι πολύ ωραία. Δεν είναι ωραία, δεν ωραία θάλασσα. Καλά, εκεί είναι λίγο στο ξεκίνημα. Είναι ο Κολπίτσκο, δεν είναι τόσο καλή. Εντάξει, πάω, λοιπόν, θάλασσα, καλή να βρει σκοτίνα. Εντάξει, τα πάμε αυτά. Σκοτίνα, θα βρει και κάτω. Εκεί προφόρου, εκεί θα βρει καλή θάλασσα. Λοιπόν, πάμε λίγο να μολυθούμε. Τίνο, ημέρα έχει πάρα πολλά. Έκανα live το μάτσο. Και εγώ το έκανα. Θα το κάνω. Τελάλι, θα το βγάλω. Live την ομιλία.
Και live την ομιλία. Θα τα πούμε αυτά. Κάτσε την ομιλία. Η ομιλία με ενδιαφέρει, θέλω να μου πει πραγματάκια. Αλλά το άλλο εντάξει, δεν έκανε, έκανα και εγώ. Τι έκανα, Τελάδα βγάλουμε τώρα. Μου φέρνει και το Μοντερέρο και ο Χατζηλάκο σύλληψη να μου. Καλά, ο άλλο έχει μουρλαθεί με την πάρτι μου εκεί. Έχει κανιά, βγάζει ατμού από τα αυτιά. Λέει, κάνει, ράνει, χιλόπιτε, με στέλνουν. Λέω, παιδιά, εγώ γελάω με αυτά. Γελάω με αυτά, πραγματικά γελάω. Είστε ένα με τον άλλο. Βλέπω να ασχολούμαι. Βλέπω να ασχολούμαι αφού δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ κάνω δουλειά μου. Ο άλλο είναι εκεί τη μούρη του. Τρελάθηκε. Εκεί τη μάτια που. Τρελάθηκε. Εντάξει, γιατί ρε, σε γνώση έχει γίνει. Ο Τεό είναι στεγνό πλέον. Πάρτε τον εκεί να δουλέψετε. Ναι. Σε δύο μήνες θα θυμώνει, θα φύγει. Καλά, και εσύ θυμώνετε και σκοτώνεις μεταξύ σα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μόνο άλλο θυμώνει. Γιατί εσύ τρελάθηκε με τον Μοντερέτο. Ναι, τρελάθηκε. Είχαμε εκεί ωραία παρέα και εμεί. Κυλώνη ήταν, Πλιάκο ήταν. Πολύ καλό το παρεάκι. Δεν το συζητάμε. Σαρό γύρισε από την τέτοια. Ήταν μια χαρά. Λοιπόν. Τετράπαγο γύρισε. Όχι, μια χαρά. Πεντάπαγος. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Γιατί το κράτησε το Σαρόπουλο τελευταία. Γιατί λέει θα παντρευτώ και θα δυνατήσω 20 κιλά και θα του έβαλα άλλα 10. Αυτό του είπα. Έχει όμως καλή προαίρεση ο Ντίνος. Θέλει να σε ξυπνήσει το εγώ σου, ναι, για να χάσει κιλά. Γιατί με στέλνουν τη συνέχεια με είμαι, λέει κράτη, γιατί κράτησε το Σαρό. Δηλαδή του πει κοπέλα, άμα δεν χάσει κιλά, δεν σε παντρεύει. Δεν του το είπα. Μόνο το πήρε απόφαση. Άμα είναι από μόνο, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα που είδα Κηφισιά, τραυματίστηκαν 6 άτομα σε σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά, μέση πόλη, στην Αθήνα. Βλέπει γίνεται. Είχανε... Είναι μια βρώμο περιοχή η Κηφισιά. Ανέβηκε η κατηγορία τώρα, έτσι παρεμπιπτόντω. Είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο που ανέβηκε η Κηφισιά. Δεν είναι με το ζόρι πέναντι, εκεί να ανέβει. Με το ζόρι. Βούρ. Αφού θέλουμε λιθανή, δεν ανεβάσει. Είναι ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή η Καλυθέα καλύτερα θα ήταν. Φυσικά. Έχει, και, ναι, έχει και μια. Είναι ντροπή ομάδα. Υπόβαθρο. Όπω η Καβάλα, όπω οι Σέρε, όπω η Λάρισα, όπω ο Ηρακλή. Όπω η Ξάνθη. Να στο Ηρακλή γιατί τον έβαζε. Τι πράγμα, παιδιά, δεν υπάρχει ο άνθρωπο. Γιατί τον έβαλε στον Ηρακλή. Θα βάλω τον Ηρακλή σε με την Κηφισιά. Ο Ηρακλής. Μα αυτό λέω. Δηλαδή μου βάζει τώρα το που βάζει την Καβάλα, την Κηφισιά, βάζει ξέρω εγώ Καβάλες Σέρες και μου πετά και τον Ηρακλή μέσα. Τι σχέση έχει ο Ηρακλής με αυτές τις ομάδες. Είναι ίδιος με αυτές τις ομάδες. Δε, τώρα σε πάει, έχει ένα υπόβαθρο, έχει ένα background. Δηλαδή. Και να λε, σε βρίζουν. Δεν περιμένει, δεν πειράζει. Με κλούβα θα πας. Να σου πω κάτι. Θα είναι ο αστυνόμο. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με έχει καταλάβει, ρε φίλο, ότι δεν με ενδιαφέρουν. Α, ξέρει τι με ενδιαφέρει. Δεν καλό με τον Ηρακλή. Όχι, δεν το παίζω. Το πιδοκοπάμε εδώ πέρα το φκάρα του Ηρακλή. Δεν τον αφαίρουμε, δεν τον πιδοκοπάμε. Μόνο τίποτα κακό άμα είναι λέμε για τον Ηρακλή. Δεν τον πιδοκοπάμε, δεν τον αναφέρουμε, αλλά για να τον αναφέρουμε πρέπει να βγει σε επικαιρότητα. Βγήκε με τον Κούγια μια εβδομάδα στην επικαιρότητα, δεν τον είχαμε εδώ θέμα. Γιατί βάζει την Κηφισιά με τον Ηρακλή. Μην τον βάζει. Με ποιον τον βάλουμε, τον Πάο και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Όχι, θα τον βάλει με τον Εθνικό, με τον Πανιόνιο. Θα τον βάλει με ομάδε ιστορικέ. Διαλυμένη. Πανιόνιο. Εθνικό με Πανιόνιο, με ομάδε ιστορικέ που έχουν γράψει ιστορία τώρα. Τι σχέση έχει η Κηφισιά. Η δράμα έχει γράψει. Η δράμα έχει γράψει. Λοιπόν, τελικού πήγε εδώ ξανά μα. Πήγε δύο-τρει μαζεμένου. Πήρε όμω και κύπελο ο Ηρακλή. Και ο Ηρακλή αν έπαιρνε το κύπελο το 86. Ναι, 87 ναι, εκείνη τη σεζόν. Μπορεί και να άλλαζε όλο το πράγμα. Το πουλάγανε στο πράγμα. Θα κρατούσαν τον. Πες το. Πώς το λέγανε τον πρόεδρο εσύ. Με την περούκα. Τον Θεοδωρή. Το κρατούσαν άλλα 10 χρόνια. Θα το κρατούσαν 10 χρόνια και θα το έπαιρνε ξανά Ευρώπη. Το κρατήσαν άλλα 10 χρόνια. Αφού πήγαιναν και το κάνανε πόλεμο όπως κάναμε εμείς τότε το Λινό. Το κάνανε γιατί δεν του τάιζε. Εντάξει. Γι' αυτό το κάνανε πόλεμο. Δηλαδή τον είχε τον Ηρακλή. Με παιχθαράδε, με καλέ μεταγραφέ. Τεταρτοπέντο. Και εσείς τον Παντελάκη, γιατί δεν σας τάιζε τον κάνατε πόλεμο. Άμα τάιζε τους δημοσιογράφους και τους, εκεί, τους παρατρεχάμενους. Αυτό, αυτά είναι τα πόνερα των δικήσεων. Μετά πέθανε, τι προεδράρα λέει ο Βαρδάκης. Πάρεις ένα σφυρί, του τραβήξεις μια στα πλευρά του Βαρδάκη. Μην το αφήσεις φίλο πλευρό να πούμε. Φίλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει η ατζέντα σήμερα, γιατί έχει πολλά. Η ατζέντα σήμερα για να ξεδιπλωθούμε σε μια εβδομάδα που το ξαναλέω. Αναμένεται λίγο ζωηρή, δεν θα είναι σαν την προηγούμενη. Δηλαδή, βαλτωμένα νερά. Θα πάρω κάτι τραυματίο. Πάω, κάπου πεθαμένο Άρης. Πάω, το ψάξε πολύ και δεν πήρε κάποιους παίχτες που ήταν τελικά με όχι καλά ιατρικά. Το ψάξε αρκετά από ό,τι έμαθα. Τα διαρκείας βγήκανε. Όχι, ο Πάκου τα βγάζει αργά τα διαρκεία σου. Ο Άρης θα έχει βγάλει νωρίς. Ναι, θα πάρει και άιμα. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, γιορτάζει ο Νούφριος. Σε λένε ο Νούφριο. Τι είχατε παίρνει ο Νούφριο στον Πάο. Ξόνα ρε χαμε. Πάω το quiz. Ιστορία που ξέρεις εκεί. Ο Νούφριος. Ο Νούφριος. Είτε και καλός. Καλός ο Νούφριος. Ναι. Λοιπόν. Πώς το λέγανε. Κουιζάκι μην το προδώσει όμως στο δευτερόλεπτο. Άσε να τρέχει. Ποιον παίχτη είχε ο Πάουκ με όνομα ο Νούφριο. Όσοι δεν έχουν πάθει εγκεφαλικό. Και Αλτσχάιμερ θα το θυμούνται. Α, είναι για μεγάλος. Είναι... δηλαδή αυτός πρέπει να παίζει πριν γεννηθώ εγώ τώρα έτσι μου το λες. Ναι. Και ο Χριστός είχε γεννηθεί πριν από δύο. Καλά, ο Χριστός είναι Χριστός, φίλε. Εντάξει, να κάνουμε. Το μπάτσι ήταν, αλλά το ξέρετε. Είναι παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας σήμερα. Έτσι. Τότε συλλάβετε τους γύρους.
Αυτοί βγάζουν τα παιδιά και δουλεύουν. Κοίταξε, είμαστε κατά τη παιδική εργασία, είμαστε όμω υπέρ τη εργασία μετά από μια ηλικία. Δεν είμαι κατά τη παιδική εργασία. Όχι, δεν είπα για παιδική, είπα μετά από μια ηλικία. Δηλαδή από τα 15 του αρχίζει να καταλαβαίνει πώ γίνεται το μεροκάμα του. Να μπορεί να κάνει. Δεν να είμαι να κατά τη παιδική εργασία. Α, δεν είσαι εσύ όχι, κατά. Δεν είμαι κατά. Ναι. Είμαι υπέρ. Και εγώ θεωρώ ότι μου έκανε πολύ καλό ότι ξεκίνησα να δουλεύω πιτσιρίκο. Πάρα πολύ καλό, ό,τι δουλειά και αν ήταν αυτή. Από τα 14-15 σε βαστούμε το χρήμα. Πα στο θηρίο, πάω και διαπραγματεύεσαι. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Καρλ Έλσενερ. Τι είναι αυτό? Όνομα, όνομα δεν πω όνομα. Θα βρει, θα ανακαλύψει τον πολυσουγιά, ο οποίος αργότερα θα ονομαστεί και ο ελβετικός σουγιάς. Βάλτε το στη θύρα 4 να τον έχει εκεί πέρα. Το 1897. Κάντε τον. Είχα ένα πάρα πολύ καλό ελβετικό σουγιά. Χρόνια μου τον πήρα σε μια πτήση. Το ξέχασα, το είχα στο τσαντάκι μου. Ναι. Αλλά μια παρα... τι τον πήρε, σαν παοξή τον πήρε. Όχι, το είχα. Α. Εγώ το έχω σαν εργαλείο, οτιδήποτε. Σαν... Κάτι να γίνει, να χαλάσει. Όχι, ρε, τι πράγμα είσαι. Αλλά επειδή τον είχα χάσει, τέλο πάντων, μια πολύ καλή μα φίλα Κροάτρια από την Ελβετία μου έστειλε, επειδή το είχε ακούσει, ελβετικό σουριά. Τον έχει τώρα. Τον έχω μαζί μου βέβαια πάντοτε. Γιατί τον έχει, σε πιάσουν να είσαι προκατοκεί. Κάτσε ρε φίλε, ελβετικό σουριά είναι. Θέλω να βιδώσω κάτι. Να ξεβιδώσω κάτι. Κάτι να φτιάξω, κάτι να μαστορέψω. Άμα σε τσακώνω, εγώ είμαι μόνο χώρο. Φίλε, γιατί θα σε τσακώνω. Τι είναι αυτό, θα σε έλεγα. Καλά, εσύ κυκλοφορεί με ριζοσπάτσι στο τέτοιο μέρα θα τσακώσει. Κατάλαβε. Εσύ δεν έχει το ριζοσπάτσι. Ελβετικό σουριά και πάω ξύστη, όμα δεν σε πάω μέσα. Τι πράγμα. Δεν κάνω ελβετικό σουριά. Εσύ δεν μπορεί να ανοίξει φάντα πορτοκαλάδα το σου και το λεπτό. Το χρειάζομαι, φίλε, το χρειάζομαι για δουλίτσε. Λοιπόν, σαν σήμερα πάντω είναι ο, τον φτιάξω, 1897. Σε μνημονεύσετε τον εσεί. Σαν σήμερα έχουμε τη μεγάλη εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Το 87, ναι. Τότε που έκλειγε εκεί και τρελενόσουνα. Ναι. Με Νίκο Γκάλη και με Παναγιώτη Γιαννά κερδίζουμε τη Ιουγκοσλαβία. Ναι. Όχι τη Σερβία, τη Ιουγκοσλαβία. Ενωμένη όλοι μαζί. Έτσι. Και να πάμε στο σπίτι του Γκάλ να μας κάνει. 30 πόντους και βάλει ο Νικόλας. Με τη φούρνα να πούμε. Να... 30 πόντους και βάλει ο Νικόλας. Σαν σήμερα γενικώς ο Ιούνιος. Ο Νικόλας τον βρίζατε. Όχι ο Νικόλας. Καλά, τον βρίζαμε την... τη μάνα. Εντάξει, σπίτια. Τον βρίζαμε την ώρα του αγώνα που μας ακάρπανε. Μετά τον αποδέκεσαι. Είναι... Βρίζατε πολλές μάνες εσείς. Λοιπόν, όλοι βρίζουμε. Δεν βρίζουμε μόνο εμείς. Δεν είναι χθες. Δεν είναι στο μπάσκετ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Όχι, δεν το άκουγα στην αίρα σπορ. Άρα, εγώ το έβλεπα, ρε παιδί μου. Εντάξει, το παρακολουθούσα. Ωραίο, Ολυμπιακό εύκολα. Εντάξει, και εκεί πολύ πινελή και πολύ έτσι να κάνουμε. Αυτό είναι αυτή είναι η φύση. Δεν εσύ μπάσκετ που είσαι ψηλό. Εγώ με κοντό δεν βλέπω. Α, το βρε κοντό πήγε στο Μητσοτάκι φαινόσου, σαν στροφάκι φαινόσου από κάτω κοιτούσε. Με πουλά και τρέλα. Εμεί τουλάχιστον σαν μπάσκετ του κερδίσαμε του άλλου. Απλά κοθόλε με το Μητσοτάκι, πόση ώρα θα κρατήσει. Το τάξη είναι, ναι, δεν είναι για μα καυγά. Δεν είναι για καυγά. Δεν είναι για καυγά. Εμεί είμαστε βαρικόκαλοι, είμαστε άλλα σκαρδιά. Έτσι είναι, όντω. Τη μήνυ τι την είπε. Εσύ ψηφίζετε. Είδε λεψίβο, ε! Για είναι, την ύμη. Είναι καταγεγραμμένο. Εσύ λεψηφίζει. Τι μείνει. Τι μείνει. Τι κοιτούσε. Άμα μπορούν να ψηφίσουν και τα σκυλιά. Τι κουνούσε την ουρά. Ναι. Τι μείνει. Αν το συμπάθησε. Το πέρασε στο τεστ του. Κάτσε και τώρα εγώ θέλω άλλο να σε ρωτήσω. Έκανε χειραψία. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό. Και είχα και την κόρη μου δίπλα που δεν τον ήθελε καθόλου τον δει. Μπράβο, ρε Βγενούλα. Άρε Βγενούλα. Πάω. Τι, εντάξει, δεν του θέλουμε εμεί, δεν του γουστάρουμε. Αν θέλω να κάνει κάνει καμιά magic live, θα το θες, ε. Ο κακά ή magic live. Καμιά υπογραφή, αν θέλει. Τι υπογραφή. Κάνε από... τι το στήμα. Πάω. Ναι. Εγώ magic live λέω άλλο να κάνει. Θα σα φτιάξω το γήπεδο προεκλογικά. Αυτά είναι εξαρτώμενα από τον ένα και τον άλλο. Άμα ρίξει κανένα έσπα στο κανάλι σου, θα τον θες, ε. Άμα κανονίσω τίποτα. Όχι. Δεν θέλει. Εσύ έσπα. Κάτσε με τον Ζακ και τον Μοντερέτορ να παίρνετε. Μοντερέτορ. Το Μοντερέτορ. Στεγνώσε ο μάγουλο έχει γίνει. Λοιπόν. Δεν θέλετε. Σαν σήμερα το Πασόκ. Το καλό. Βρήκε έσπα για κανάλια. Μπορεί να το ψάξουμε. Ξέρω εγώ. Άλλε δύο φορέ να πάω και με του Μπράβου. Του Μπράβου είναι θαυμαστέ. Οι Μπράβοι σε γουστάρουν. Εντάξει, να κάνουν τώρα. Αλλά αυτό δεν θα ήξερε. Εν μεταξύ το χείρι και γέλιο ρίξαν. Λύ σταμάτα, θα πάμε να το πάρουμε τώρα. Λυσάξαμε στο γέλιο ένα τέταρτο πριν. Του έλεγα, ρεσί, η Μαρέβα δεν πρέπει να τον γουστάρει. Ρεσί, λέω, κοινή τη βλέπω. Ήταν και ο άλλο ο Μαρινάκη μαζί του. Σκάστε, ήταν ο Μαρινάκη μαζί του, ο ψηλό ο άλλο που τον έχει δει, τον έχει εκεί. Ένα, δύο, τρία, δύο, πέντε. Είδα ένα εκεί που έκλεισε τον ήλιο. Α, έπρεπε να. Αυτό μα ακούει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Πασόκ, σαν σήμερα το 94, μιλάμε για άλλε. Πε το να είναι άντε πάλι. Αλλά θα μ' αρέσουν. Πε το να έρθει στη Μαρμίτα να δούμε. Στο λαπτό που κρυφτεί το μάτς, λέει θα τον έφερνα πραγματικά. Φεύγουμε κατευθείαν, λέει, αεροδρόμιο. Ποιο? Πετούσε 9,5 ώρα. Θα ερχόταν Μητσοτάκη. Στρελό, εσύ. Τι αμυνέ. Έλα, ρε, φίλε. Δε, εδώ δεν πάει, πάει στο Χατζη Νικολάκη. Θα δουν. Δεν έρχονται σε εμά αυτοί. Ποιο δεν έρχεται. Αυτοί θα πάνε στον Όπεν, στο Σκάι, στο Χατζη Νικολάκη. Θα πάνε. Ήταν 5 λεπτά στην έναρξη και θα έβγαινε. Με του γορίλε. Οι γορίλε μπορεί να ερχόντουσαν. Ναι, ο γορίλε ναι. Αλλά... Μην έρθει τι άνθρωπο. Καλά, ναι, όχι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Τι το γέννησε, δηλαδή.
Σαν σήμερα, σωστό. Σωστό. Μαζί σου. Θα το φέρναμε, λέει, στην Μαρμίτα να φεύγουμε κατευθείαν. Ναι, αλλά τον επικοινωνιολόγο του πρέπει να ρωτήσετε. Είναι και άλλα πράγματα από πίσω. Τώρα θα σου το είπαν οι μπράβοι που είναι όντω καλτ και γουστάρουν. Δεν νομίζω ότι ο επικοινωνιολόγο από αυτού που δουλεύουμε εμεί του συνεργάτε οι καλύτεροι, νομίζει. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην. Εγώ τον Βαραγιάννη θα βάζα. Παραγιάννη. Νέα Δημοκρατία, Βαραγιάννη. Με κλειστά μάτια. Ο μπράβο μου λέει, εγώ τον Βαραγιάννη δεν ναι, αυτό σου λέω. Εγώ τον Βαραγιάννη θα βάζα. Το φλόρο δεν τον αφήνει. Λοιπόν, σαν σήμερα το 90. Α, καταρχά είπαμε το 94, σήμερα το Πασό κερδίζει τι ευρωεκλογέ. Ευρώ. Εύρω εκλογές, 37,6. Σημίτησε. Αυτά να τα βλέπει ο Ανδρουλάκης. Για... ναι, σημίτησε. Σημίτησε. Όχι ρε, το 94. Σημίτησε ήταν, βέβαια. Σημίτησε ήταν. Το 94 σημίτησε ήταν. Σας έβαγε τα λεφτά με τον άλλο τον πληκοθήρα, χαϊβάνια. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να το σημίτησε. Ο σημίτησε ήταν. Κάτσε ρε, ο Παπαδρέου μέχρι πότε ήταν. Παπαδρέου ήταν, ρε. Πότε πέθανε ο Παπαδρέου. Παπαδρέου ήταν, αφού το 94. Πέθανε. Αυτό σε λέω, Παπαδρέου ήταν ακόμα. Άκουσε, λέω, ναι. Λοιπόν, και δεύτερη για τη Νέα Δημοκρατία με 32,6. Δηλαδή, εμείς έχουμε προλάβει να δούμε Πασόκ με 35-45. Αφού διόριζε, ρε φίλε. Καλά, μαγιά. Τα λαμπόγια τώρα πάρει σε Μητσοτάκι. Ε, καλά, έτσι διόριζε. Πάει τώρα. Για κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το 96. Ναι. Σήμερα. Σαν αναγνωρίζοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Η φέτα, το κασέρι και ορισμένα λάδια δικά μας. Ευτυχώς κάναμε και κάτι καλό. Και τι κερδίσαμε, δηλαδή. Τίποτα. Είναι, έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα. Είναι, η φέτα είναι ελληνική. Τέλος. Μην μου πείτε ότι δεν την κάνετε. Άμα ήταν Γιουγκοσλάβικη, δηλαδή. Να έχουμε και κάτι δικό μας, ρε φίλε. Μην μας το ψηρίσουν γι' αυτό. Greek μουζάκα που λέμε. Ελληνική Greek φέτα, σαλάτα, Greek σάλατα. Δεν συγκινούμε. Δεν συγκινείς. Ναι, αλλά το επόμενο θα συγκινηθείς. Για πέντε. Σαν σήμερα τι έχουμε. Τι έχουμε. Τον φλόκο της Εθνικής που ρίχνει στην. Στην Πορτογαλία, στην πρεμιέρα του Euro 2004. Με ναι. Καραγκούνι, Μπασινά και τον Ρονάλντο να βάζει τον κόλ σε χασπρομέρια. Ναι. Μεγάλο μάτς, έτσι, η πρεμιέρα. Καλό. Εκεί έδειξε πάρα πολλά η πρεμιέρα ότι θα πάμε 2-1 κερδίζουμε την ομάδα της Πορτογαλίας. Τίνος Ηλιόπουλος. Ναι. Ο συνονόματος, σαν σήμερα γεννιέται. Το 15. Μπράβο, Τίνο μου. Το 15 γεννήθηκε. Και πεθαίνει το 2001. Τάζει. Και ακόμα να τυφώνει 25. Αυτή ήταν άντρε. Ο Τίνος. Φρέντα Αστέρ ίδιος. Τι Φρέντα Αστέρ. Ναι. Είχε τη φόρση, τον γούσταρε η φόρση. Τον γούσταρε. Τον γούσταρε. Τώρα, άμα ήταν, το μάτι τώρα άμα ήταν, θα το βγάζαν βιαστή το ένα το άλλο, την επιτέλεια. 20 χρόνια την είχε κόμμενα ο. Δεν την είχε 20 χρόνια, 3-4 την είχε. Α, την είχε. Ωραίος ο Τίνος. Ωραίος. Ωραίος κωμικός. Τον βάζει φιλάτος. Του βάζει το top 10, του βάζει σίγουρα. Για κάνε λίγο Τίνο. Τα γεράματα τον είχα γνωρίσει εδώ σε μια εταιρεία. Για κάνε λίγο Τίνο. Τίνο, κάνε Τίνο. Εκείνη τη στιγμή ήταν ο Φίλος, μας λέει ο Αλέκος, ο Σαγελάριος, εμένα και τον εμένα και τον Κώστα, θα πέσετε από τον δεύτερο όροφο, γιατί πρέπει να κάνουμε μια σκηνή στο. Να πέσουμε από πάνω. Έτσι μιλούσε. Ήταν το δίχτυ στα διάματα. Μα βλέπω άτιμε. Άτιμε. Ε, τον Τίνο, ρε φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα. Πάμε. Ωραίος, ωραίος. Τον πιάνεις και τον Τίνο. Τον έχεις τον Τίνο. Στα γεράματά του, ε. Ναι, ναι, στα γεράματα, ναι. Σαν σήμερα, Γκρέγκορι Πεκ πεθαίνει. Αμερικανός ηθοποιός. Πεδαράς. Πεδαράς. Λοιπόν. Αντρούκλαρος. Πότε πέθανε. Το 2003, έζησε και αυτό στα χρονάκια. Πάνω από 80. Γεννήθηκε μαζί με τον Τίνο εκεί το 15-16. Εντάξει. Τάζησαν τα γοντά. Μην τους κλαις, αυτοί πηδήξανε. Δεν τους κλαίω. Να τους μνημονεύω. Λόγω και βουνά πηδήξανε. Ναι, 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 ναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ήταν ο Μπάρκλης τότε, ακούς, ναι. Ήταν όλο το αγόρι. Σόπουλα, δίπλα του, εμείς ό,τι περίσσευε, το τσιμπολογούσαμε κι εμείς. Καμιά φέτα από το τυρί, το τυρόψωμο, τρώγαμε την κόρα. Το αντίθετο του Τίνου Ηλιόπουλου το ξέρεις. Το αντίθετο του Τίνου Ηλιόπουλου. Μας είδω το. Το αντίθετο. Αντίθετο. Ναι, δεν το ξέρουμε. Είμαι ο Στήλτο. Ναι, 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 ναι. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε, ξεκινήσαμε χαλαρά γιατί έχουμε πολύ πράγμα που θα μάθουμε. Έρχονται τώρα τα ραφάλ του Μπούζου. Όχι, όχι, όχι. Να ανακοινώσουν τις μεταγραφές. Όχι, όχι, δεν έχουμε ραφάλ. Έχουμε Champions League τελικό να το σχολιάσουμε και λίγο αγωνιστικά. Να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε τέλος πάντων. Έχουμε την πρώτη επίσημη μεταγραφή ανοίξει ο Παναθηναϊκό. Πολλούς Ιντερ είχαμε στο μαγαζί. Εντάξει, για μένα Ιντερίστες. Πολλούς. Όχι, εμείς είχαμε City, αλλά η Ίντερ για μένα έδειξε πολλά πράγματα. Οι 40-40 ήταν Ίντερ, οι πιτσιρικάδες ήταν City. Οι 15-40 που ήταν με βρήκα 16. Τα πιτσιρικά, όχι, όχι, όχι. Πανηγύρισα κατσίκ. Λίγο πιο μεγάλα από το Λίγο πιο μεγάλα, ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η Ίντερ. Αυτή θα είναι από εδώ και πέρα City. Όποια ομάδα παίρνει τρόπια, παίρνει παιχταράδες. Λοιπόν, Τίνο, πάμε σε κομψό. Πάνε πιέζει λίγο καφέ. Και θα επιστρέψουμε με Ντίνο Ραπτόπουλο και Ντίνο Ηλιόπουλο
Για να πάμε λίγο στα θέματα, είχαμε και Super League 2 εκεί, μεγάλο χαμούλι. Τα μηνύματά σας, θα επιστρέψουμε να σχολιάσουμε και με την κορασίδα που στέλνει τα μηνύματά σας. Θα ανεβάσω σε λίγο και κάτι πολύ ωραίο, να κλάψουμε λίγο από το meeting που έκανε ο Ραπτόπουλος με τον, πρωθυπουργό μας. Έτσι, με μια ατάκα που μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το δείτε γι' αυτό στα social, σε λίγο στο Instagram θα το ανεβάσουμε. Αλλά τώρα, τα δεδομένα στις τηλεπικοινωνίες αλλάζουν ξανά. Ήρθε το νέο κατοκινητό Free to Go από την Nova για να δώσει λύσεις σε όσους δεν θέλουν να δεσμεύονται με κάποιο συμβόλαιο, αλλά παράλληλα θέλουν και τον απόλυτο έλεγχο κόστους. Το νέο Free to Go λοιπόν έχει κάρτα ανανέωσης από μόνο 8 ευρώ ανά δευτερόλεπτο και δεν χρειάζεται να ψάχνεις να βρεις ποιο πακέτο καλύπτει τις ανάγκες σου, γιατί με το που βάλεις κάρτα αυτόματα έχεις λεπτά ομιλίας, SMS και data για να επικοινωνήσεις μαζί σου. Πού θα τα βρεις τώρα όλα αυτά? Παντού, στα καταστήματα Nova, online, αλλά ακόμα και σε επιλεγμένα περίπτερα και σημεία Λιανικής. Μάθετε περισσότερα στο f2g.gr. Rap και cool. Επιστρέφουμε DJ Dici με την κορασίδα που έχουμε στο hall της υποδοχής μας. Τώρα έχουμε τη δικιά μας κοριτσάρα, Σμαράγδα Μπασάκου, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο. Καιρός να αλλάξουμε και στέκια, να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε, να φάμε. Και πού θα πάμε, Ντινό? Στο εστιατόριο Ο Κήπος του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ωραία φάση. Καταπράσινος κήπος, χαλαρή ατμόσφαιρα, live μουσική και πεντανόσημα πιάτα. Εγγυημένος συνδυασμός για να περάσει ένα ξέχαστο βράδυ. Το θερινό εστιατόριο Κήπος είναι ανοιχτό από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 ως τις 3. Για κρατήσω τηλέφωνο 2310-491-199. Καλημερά ρε Σπαντού, Μετρόπολης ακούτε, εδώ είναι τα κουμπαράκια Rap και Cool, θα πάμε μέχρι και τις 10, έχουμε και DJ Dici, πολλά μηνύματα Τίνο. Αυτό το Φράγκο, το Φραγκούλ, τον Παοξή, το ήχο μας. Ναι, το βλέπω, ο Φράγκος είναι σε όλα τα μάτς του Πάου, ναι. Βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ και στο τελικό ήταν, ναι, γιατί. Καλά πόλεμο θα κάνουμε, να το βάλουμε. Έλα ρε, σε τι είπαμε. Γιατί όλα στα πάνελ το βλέπω. Α, πώς βλέπεις εδώ την κουρασίδα μας. Εσύ. Με... Εγώ λέω, με φανέλα Μπάγερ Μονάχου, δεν πάψει να ολοκληρώσω. Ναι. Με φανέλα στα κόκκινα, πρωταθλήτρια Γερμανίας με τα στεράκια. Και εγώ ευχαριστώ στα... κύριε Κουγιανέ για τα καλά σας λόγια. Όχι, κύριε, όχι, αφού τα έχουμε πει έτσι. Νίκ, Νίκ, τα άκουσες. Τα άκουσες, άστα, κύριε Κεριά και Λιβάνια. Κύριε Στρόγγυλε. Με μουσι όμως. Με μουσι. Καλημέρα, αστέρια λέει. Ραπ, πες τον Νικόλα, γιατί δεν με ακούει. Ναι. Το Κοτρονίδι έρχεται, δεν έγινε τόσες εβδομάδες, θα γίνει σε λίγες. Εντάξει, τώρα τα άλλα εντάξει. Καλημέρα, τα φιλιά, γεια σου Θάνο, αλλά το παρατράβηξες. Τι, γιατί βρίζει, τι πάνω κάτω. Για τον Πότο τώρα. Στο, για τον Πότο, ρε παιδιά, τον έβριζε ο Πουλιοτόπουλος πριν 10 μέρες. Για τον Πότο. Ρέκορ. Και ξαφνικά... Οπότε έκανε ένα λάθος. Δεν εξέτασε το φυτώριο του Πάου της Ακαδημίας και έφερε παίχτες 6-7 εκατομμυρίων, οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους παίχτες που έχουμε στην Ακαδημία. Ξέρω ότι τον βρίζει ο Πουλιοτόπουλος. Έλα, με το που τον βρίζει ο Πουλιοτόπουλος σε μια εβδομάδα, μπαμ, πρώτη σελίδα από το. Έλα, μωρέ τώρα. Λοιπόν, βρίζουν οι παλέμαχοι του Λουτσέσκου. Με το που τον βρίζει τον Λουτσέσκου, μπαμ, ο Μπούζος. Σήμερα αρχίζει να φυσιολόγο. Εγώ φυσιολόγο δεν έχει. Αρχίσαμε σήμερα 8:45 για να πούμε Λουτσέσκου. Έτσι. Το έργο τώρα. Λοιπόν, πώς βλέπεις, πάμε να πούμε πώς επικοινωνούμε. Facebook Μετρόπολης. Εδώ είναι από αυτές τις περιπτώσεις που είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντάρα. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω από πού κρατάει σκούφια τη. Δεν ξέρω, αλλά. Από πόδι σκίζει. Μόνο από πόδι σκίζει αυτή. Μόνο το πόδι που βλέπει. Πόδι, βλέμμα. Όλο το πακέτο είναι εξαιρετικό. Πώς αναφέρει τη βραδιά του. Δεν ξέρω, αλλά πάλι δουλεύω ως γραμματέας αυτή. Είναι δύσκολη περίπτωση. Είναι δύσκολη πίστα βασικά. Μπορεί να είναι και ο μεγάλος αρχηγός. Να βγει και να σε κατασπαράξει. Εντάξει, γραμματέας. Γραμματέας. Δύσκολη δουλειά. Το κοσάρι το βράδυ πρέπει να το παίρνει. Μη βρε. Εμένα μου αρέσει όλο το κόντε τη. Πώς θα δίνει το βράδυ. Ποιο. Εσύ. Δεν δίνουμε τώρα για γραμματέα ο κορίτσι. Και... Στα μπουρνούτια που. Άτε πάλι μετά. Το Βερολίνο δίνει. Με βλέπουν στον δρόμο και με λένε εσύ αυτά τα μπουρνούτια. Λέω ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Εγώ πουτζού μόνο. Ναι, τελευταία φορά που πήγα. Πουτζού πες μας. Τελευταία φορά που πήγα πρέπει να το 2007. Πόσα έδωσε. Είχαμε πάει σε πολύ καλό τότε. Ρε, αγώνη μου, τα λεπτά. Είχαμε πάει σε πολύ καλό, άστο. Πόσα έδωσε. Ήμασταν εκεί δύο μέρες ήμασταν. Δεν βγήκε. Δεν πλήρωσε σύσπουδο και μετά πληρώναμε φαγητό, μέτρα, ποτά. Πολλά, δεν θυμάμαι. Πάνω από 2.000. Όχι, όχι. Λιγότερο, αλλά εκεί. Αλλά φάγαμε, ήπιαμε, κοιμηθήκαμε, ξανακάναμε, ξαναδάναμε. Τον Αλεξανδρά τη έλεγα δεκάρικο τη νύχτα. Αφού είχε πει δεκάρικο σε 5 λεπτά, 10 λεπτά με ένα πολιτικό, δεν είχε πει. Ναι. Παπά, το κοκοράκι είχε κυρκικού. Ναι. 5 λεπτά, λέει τα πιο εύκολα λεπτά τη ζωή σου. Ναι. Έπρεπε να την πάρουν και να πούνε. Έτσι, δήλωσε η ίδια. Έτσι. Δήλωση, κατά του πολιτικού. Κατά του πολιτικού. Καλά, άμα ήταν κόκορα, τι κάνουμε. Καλημέρα, δίδυμο τη Φορά. Δηλαδή, αν βγει κάποιο και πει για μια γυναίκα ότι έκανε έτσι αλλιώ, θα το περιλάβουν. Όπα, εδώ έχω τώρα ψωμί. Ναι. Καλημέρα, δίδυμο τη Φορά. Ναι. Που υπάρχει βίντεο ναι.
που αγνοεί το κουμπαράκι σου, όπου είναι αγκαλιά με τη Μίνη και συνομιλεί με 5-6 νεαρά κορίτσια που τον περικύκλωσαν στο Μητσοτάκι. 25 άρεσε. Αλλά! Τι άλλο. Ακούστηκε πολύ αυτό το αλλάγι και αντίλαλο. Τι διαμιλούσε, δηλαδή. Σκάκτα, μιλούσε. Τι είμαστε γεννεί, έχουμε μια αστική ευγένεια. Στην Τούμπα μεγαλώσαμε. Από πάρα πολύ καιρό ναι. Είδα 25 φιλικό από Ιταλία. Στην Κατερίνη. Εργοθεραπεύτρια μου λέει, λέω θηλυκό. Στην Κατερίνη. Ναι, στην Κατερίνη. Να τα λες αυτά. Θηλυκό. Να τα λες αυτά. Συμπι... Δεν σου κράτη... λέω όμορφια γιατί. Θηλυκό. Θηλυκό. Θηλυκό από τα λίγα. Το θηλυκό φιλέ είναι πάνω από την ομορφιά. Αν βγάζει κάτι να ακούσει, α πούμε καμιά εργοθεραπεία να μα κάνει. Α πούμε. Α πάτε το λέω, α πούμε. Από έτσι ο παράσπιση, α βάλουμε να κάνουμε μια κόρη. Θέλω να πούμε μια λογοθεραπεία για μένα. Α πούμε. Σε κανονικέ συνθήκε θα έλεγα δηλαδή, πάει. Τι είναι η λογοθεραπεία τη, λέω. Λέει, κύριε Ραπτό, που λέει να πάθει κάνα συνομήλικο, σα κάνει εγκεφαλικό. Λέει, οπα, να το φέρω, λέγεται. Ναι. Αχρίαστη να είναι και τα λοιπά. Χαιρετίζουμε Κόσοβο το φίλο με τον Γιώργο τον Σαββίδη. Αμάν μα έχει πρίξει πάνω αυτό. Τον Ασημάντρα. Να... Ασημάντρα. Ασημάντρα. Αυτό άμα σε βάλει να τρέξει μαζί θα μείνει εδώ μέχρι τη στροφή και αυτό θα φτάσει σαν μάνα. Τι λέγω. Ναι, του κράτου. Του άλλου μόλι που πα από εδώ από εκεί λε, έλα κάνουμε κανένα χιλιάρι. Κάνε κανένα κατοστάρι μαζί. Με τίποτα. Με τίποτα. Είναι, τον είδα προχθέ. Αυτή είναι επαγγελματίε. 5 λεπτά, 4,5 λεπτά το. Δεν υπάρχει. Χιλιόμετρο 4,50. Σε μεγάλα. Δηλαδή όχι ένα χιλιόμετρο να κάνει. Κάνει πολλά. Είναι ο κορυφαίο μαραθωνοδρόμο στην Ελλάδα. Έτσι. Έχει πάει Τόκιο, Νέα Υόρκη, Βερολίνο. Όλο τον κόσμο γυρίσει με το. Μόλι πάει 60 ετών. Δεν του μείνει γόνατο, δεν του μείνει μέση. Έλα ρε, γιατί. Έχει, αλλά, γιατί είναι υπερβολέ. Είναι πολύ ελαφρύ. Είναι ελαφρύ. Είναι ελαφρύ και άσχημο. Γιατί είναι άσχημο. Είναι πολύ άσχημο. Σκυλομούρηση. Πάτε μούτρα εδώ τώρα. Έχω ανεβάσει στο Instagram. Έχω ανεβάσει στο Instagram. Μα είναι σκυλομούρηση και μην είμαστε άλλα. Την εικόνα που κοιτά το Μητσοτάκι, παιδιά. Και έχω βάλει την ατάκα η οποία πιστεύω ταιριάζει απίθανα. Συνέστηλα και σε σένα να την ανεβάσει. Δεν τον παρακαλάγανε. Γήπεδο λέει. Στο όχι, δεν το παρακαλάγανε. Ναι. Μόνο σου ανέφερε. Ήθελε να απλωθεί τώρα και στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εμείς, λέει, σαν δημοκρατία τα κάναμε όλα και ο ΠΑΟΚ τώρα. Όχι, όπως τα έφτιαξε στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και τα πλήρωσε όλα το κράτος με ΕΣΠΑ, με ΜΕΣΠΑ, με περιφέρειες. Έτσι, άμα το φτιάξει και εμένα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Επειδή έχω το Σαββίδι και είναι Μπρούκλι. Όπως φτιάξαμε τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό με δάνεια, με ΕΣΠΕ, με ΜΕΣΠΕ. Πώς τα θέλει. Πώς τα θέλω. Έτσι φτιάξε Ολυμπιακό. Έτσι φτιάξε τον Ολυμπιακό. Τι θα πάθει, έβαλε και μερικά μελισανίδη. Έτσι φτιάχνουν τώρα τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι θα φτιάξει και του ΠΑΟΚ. Τι μου λε. Τι μου λε, τι είμαι εγώ. Σοβαρά. Είμαι στο πηγάδι πάω και κάνω τα τσίσα μου. Από την άλλη παράταξη. Γιατί άλλη τι ήταν, ήταν στην άλλη παράταξη. Δεν ξέρω, ο Αμερικάνο δεν τον θέλει. Δεν τον θέλουμε. Και αυτό που φοβάμαι ναι. Είναι για το λιμάνι. Το λιμάνι αυτό το έχει σαβεί. Περιμένει. Ναι. Κάτι ο Νεδίτε έχει. Πού του βρήκε. Α το συγκατερίνει, ναι. Κάτι ο Νεδίτε και τα λοιπά. Παοξίδε πετσιά. Είμαστε πολύ στραγωρεμένοι, λέει μαθαίνουμε. Ότι θέλουν να τον κάνουν πόλεμο για το λιμάνι. Α το δούμε αυτό. Όχι, αυτό το λέω σαν είδη. Και δουλεύουν πολύ στο λιμάνι. Α το δούμε αυτό. Ναι, φυσικά πάρα πολλοί κόσμοι. Ναι, αυτό φοβούνται. Πήραν τον παίχτη τον Ονούφριο. Εντάξει, φίλε, το 64 έπαιζε τώρα, με τρελάνει. Το 64, εγώ όχι απλά ιδέα δεν ήμουνα. Μέχρι το 68. Τότε γεννήθηκε εσύ το 68. Το 68, ναι, τότε, εντάξει. Η ιστορία του Πάγου, δεν ξέρετε. Εντάξει, ρε φίλε, απλά δεν το θυμόμουν τώρα. Το 76 λέει του Σαραγιώτη και πήρε το πρωτάθλημα, το μνημονεύεται εκεί με το Μαρνάκι. Ναι. 4 Ιανουαρίου του 1976, με το Καραϊσκάκι 12 ετών, 15 ετών, πήγε πάει με το Πούλμαν τη Θεάπολη. Τα μνημονεύεται. Καλημέρα, Διάδα Φωτιά. Χθες είδα κουλ. Ναι, Μουντιάλ Άντερ 20. Το πήρε Ουρουγουάη με γκολ στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος. Δεν συγκινούμε με τους μικρούς. Γιατί? Δεν μ' αρέσει. Από εκεί ξεκινάνε όλοι όμως, από τους μικρούς. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσει. Σου αρέσουν οι πιτσιρικάδε, οι μικροί, το νέο αίμα, μα μου. Για του παππούδε δεν του θε. Δεν ξεκινήσει τώρα κάτι. Κάτσε του, ρε παιδί μου, να του δούμε. Α, του θε έτοιμου, να του βάλω κατευθείαν. Κάτσε εγώ τον δουλεύω, τι είπα εγώ. Πειλά μου είναι. Καλημέρα, γλυκά αγόρια. Νίκο, τελευταία αγωνιστική μακεδονικό ΠΑΟΚ Β. Ελπίζω ο Γκούφι να μην κάνει καμιά ομορφιά. Θα πάμε Super League 2 μετά, θα τα πούμε. Γιατί διαβάζει βρώμη για μηνύματα. Τι ο Γκούφι να κάνει ομορφιά. Ο Γκούφι δεν χωνεύει τον όμιλο. Όχι. Εντάξει, όχι, άμα δεν χωνεύει, δεν γιατί, άλλο, γιατί στο πρώτο μάτσο ο Γκούφι κάθεται να χάσει. Στο 93 τώρα. Γιατί να κάτσει τώρα. Δεν θα κάτσει με τίποτα. Ο πήγη των στόχων τη ομάδα έχει πέσει ξεκάθαρα και εμεί ακόμα περιμένουμε προτάσματα. Τα συμβιβαστείτε στην Αθήνα. Συμβιβαστείτε με τη μετριότητα, λέει τον κόσμο να δω το 40 πίσω από τον πάγκο του Γκαρσία. Θα έρθει. Θα είμαι Αθήνα. Εγώ θα πάμε το Χαρούλη και με το Στράτζα αυτή τη φορά. Θα είμαι Αθήνα. Εντάξει, θα πάμε να το δούμε. Μπορεί εγώ να μαλώσω με κανένα. Γιατί να μαλώσει, ρε φίλε. Ή το μάτι για να τσακωθώ. Δεν μαλώνει. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Δεν μαλώνει καθόλου. Λοιπόν. Πάμε λίγο. Αλλά ο Γκούφι κανονικά τα παίζει τα μάτια. 100% δεν το συζητάμε τα παίζει κανονικά. Μόνο με τις αίρες
που ήταν ας πούμε, η ομάδα του λίγο κακή. Όχι, ήταν πάλι τώρα... στο τέλο έχασε. Ένα μηδέν. Πάλι στο τέλο έχασε. Εκεί ο Κούβι δεν ήταν καλό. Βρε, πάλι στο τέλο έχασε. Τα συζητάμε και τα ξέρετε. Πάλι στο τέλο έχασε. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Αν κερδίσει ο Κούβι το μακεδονικό, πέφτει το μακεδονικό. Εξαρτάται τι θα κάνει από κάτω. Πισοπαλία, τι γίνεται. Εξαρτάται. Το ξαναλέω. Με νίκη σόντζε σίγουρα. Με νίκη σόντζε σίγουρα, ναι. Έρε, που θα πάω στην Αθήνα. Θα το χάσω αυτό το γλέντι να πούμε. Θες να σου πω, θες να πάμε λίγο Super League 2 και να πάμε μετά στους μεγάλους. Πάμε. Την ομπρά. Μ' αρέσει αυτό το ανέμελο που έχουμε, ναι. Αυτό το χυμώδι που έχουμε. Θα το πούλε, αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν αρέσει. Αλλά την θέλω στη Βουλή να του κάνω ένα κατόρθωμα. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Υπάρχει ένα μαστίγιο, εσύ κάνει τα παίδια μαύρα. Αυτό λέω. Ξύλο να, να φάω ξύλο, πάω το φάω από άντρα, όχι από γυναίκα. Δεν σ' αρέσει δηλαδή. Όχι, δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Εσένα σ' αρέσει, θες μαστίγια. Δεν μ' αρέσει περίεργα. Θες να σε δένει η Κωνσταντοπούλου και να σε κοπανάει στα καπούλια, ε. Θες και σε γαμουλάρι. Πάτα κιούτα. Όχι, γλυκόλογα την Κωνσταντοπούλου. Όχι, δεν μπορεί να σε γλυκιά μου να την πει, ξέρω. Πάντω σου βγάζει μια γλυκιά αγριάδα η Κωνσταντοπούλου. Άμα πάρει το ζωνάρι, θα σε πω εγώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική. Πάμε λίγο στο Super League 2. Και μετά θα πάμε σε Champions League και μεταγραφολογία. Έχουμε φτιάξει Super League 2. Λοιπόν, καταρχά. Θα πάτε από τον πάγκο να παρακαλέσει το φίλο του Γκαρσία. Μόλι σε δίαι έναν Γκαρσία από τον πάγκο. 3-0 θα το πάρει τον άνθρωπο. Θα λέει και θα πάω. Ο φίλο του Λουτσέσκου ήρθε πίσω από τον πάγκο. Δικό μου. Σωστό και αυτό. Κατάλαβε. Ναι. Μην εμφανιστεί. Σωστό. Δεν θα πάω από εκεί. Θα πάω κάπου μακριά να μην βλέπει. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Το ραδιούργο το μυαλουδάκι. Καλό με ένα κόβι. Νίκη Βόλου Πασαραϊκό 3-0. Κάνει τουρισμό κάνει ο Πασαραϊκό πλέον. Ηρακλή Λάρισα Μακεδονικό 0-0. Δεν μπορεί να το πάρει. Το έβλεπα το μάτς, έχει χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στην έναρξη δεύτερου χρόνου ο Ηρακλής Λάρισας και έχει χάσει ένα μαλλί και ο Μακεδονικός στο τέλος του αγώνα. Λοιπόν, να τελειώνει. Στα τέσσερα τελευταία μάτς, πόσα γκολ έβαλε ο Μακεδονικός. Ένα γκολ. Ποιον έχει σέντερφορ. Ποιον έχει σέντερφορ, δεν είναι. Ποιον είναι τον ωραίο που έβαλε τον γκολ. Ένα σκληρό όνομα. Α, το Σόνι. Κάπω ναι. Σόνι, πόσο λένε. Κάπω. Σιμώνη. Ναι. Δεν μου λε. Εξ αριστερά, εξ δεξιά, πόσα γκολ έχουν του Μακεδονικού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και πόσα γκολ ο κύριο ο κοντό στο δεκάρι, κύριο Σοκοντό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Για από πίσω είναι μια χαρά. Βρωμά τα πόδια του να πει. Έλα, μια χαρά και ο κύριο. Βρωμά τα πόδια του. Και ο Τσοκάνη, παλίκαρο, ωραίο παιχταρά. Παλίκαρο γκολ δεν κάνει ο Τσοκάνη. Παιχταρά ο Τσοκάνη και με πολύ ωραίο λόγο και με επίπεδο και με όλα. Τον άκουσα εδώ τι προάλλε λέω. Αν ήταν όλοι έτσι, ένα γκολ βάλανε. Τι επίπεδο. Έχουν πρόβλημα στο γκολ. Το χαφ. Όλο το παρεγιοτούδη εκεί. Που τον είχα το πάω. Ναι, κάνει ένα γκολ το χρόνο στη Β' Εθνική. Εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το γκολ. Δεν είναι ο Χώση. Ο Δαδάλα του έφερε. Ο Χώση είναι το πρόβλημα. Ρε Δαδάλα, καλό είσαι. Βάλε κανένα παίκτη που κάνει γκολ από τα χάφρε. Το Γκέτσογλου, Γκέτσογλου. Πάμε να βρει. Αλλιώ είναι τώρα. Μην με κάνει και κάνω κριτικέ και τέτοια. Πάω. Άλλα με έλεγε όταν πήγε. Μου είπε ότι ωραίο ο Γκέτσογλου, ευθυτενή, ψηλό, ωραίο παιδαρά, έτρεχε βοήθη. Άλλα με έλεγε. Δεν θα με τρελάνει. Δεν πόσα θέλει να με τρελάνε αυτό ο άνθρωπο. Αλλά δεν με έλεγε εσύ. Ρε ο Στολτίδη, ο Κουσουλάκη, ο Αργίο, ο Σκαρτάδο. Ναι. Ο καφέ κάναν 8 γκολ το χρόνο. Ναι. Τη Β' Εθνική ο Κέντρο στη Ρώμα θα κάνει 5 γκολ το χρόνο. Τι είναι αυτό. Εσύ και ο Κωνσταντοπούλου. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Εσύ και ο Κωνσταντοπούλου. Εσύ και στο σεξ μονοδιάστατη. Είμαστε. Από ένα δρόμο πάμε. Κάτσε τώρα. Πάτσε από ένα δρόμο. Για πες λίγο εσύ. Τι να σε πω. Που είσαι πολύ. Στην αέρα τώρα θα λέμε ιστορίες. Πολυδιάστατο. Κάτσε. Εσύ ως μέντορας όλων μας. Ως ο άνθρωπος που είσαι βουτυγμένος μέσα στη ξύλα. Ως σεξολόγος, πορνολόγος, πρέπει να μας πεις κάτι. Παοξίδικο σεξ. Δηλαδή, πώς πας εσύ έτσι, πώς πας από πάνω κάτω, πώς πας. Άσε τον κόσμο να φανταστεί. Όχι, εσύ θέλουμε να μας οδηγήσεις. Μια γυναίκα. Πώς είναι ο καθηγητής γιόγκα, πώς είναι ο Δαλάη Λάμα. Καθηγητής, ναι. Η γυναίκα η γλυκούλα που θα τη φερθείς γλυκά. Αυτή εδώ είναι άλλο στυλ. Η παράλληλη πρόστιχη. Η άλλη είναι άλλο. Για τον αδρόμο, παοξίδι. Έναν. Το βρώμικο το νίκη. Νίκη, καθαρό. Καθαρά νίκη. Θα κάνει πεντικιούρι. Πότε θα αρθείς η κουμπάρα, σε κάνει, λέει, θα το φτιάξω. Θα κούλε στα μάτια. Θα στα κάνει, θα σε φτιάξει. Φώναξε το, λέει, να τον κάνω, θέλει να τον περιποιηθούμε. Καλή γυναίκα, δεν είναι. Καλή γυναίκα. Έμπλεξε με μένα. Καλή, καλός άνθρωπος, πώς σε πήρε. Λοιπόν, Διαγόρα Σβέρια 1-0. Τι έκανε, τι, το έφαγε ο Μούχαλης. Το έφαγε ο Μούχαλης και έσφιξε τώρα ο Μούχαλης. Καρδίτσα Λάρισα 2-2. Κάτσε, τι, πήρε το πατάξι εκεί κατά σκοπία το Διαγόρα. Εντάξει, ναι. Θες πρωτός ο Αλμοπός 0-5 σώθηκε ο Αλμοπός οριστικά. Με τον Αλμοντό παίρνω κάτι. Και στην προπονήση και στο Νότο η Κηφισιά με 2 πέναντι έβαλε το δεύτερο. Με το βαθμό που πήρε ανέβηκε κατηγορία. Να σε αυτή την κρυάδα να βλέπει την Κηφισιά. Θα βλέπει την Κηφισιά τώρα. Σνόιτσερ το κατηγορία. Θα πάρουν και με την μπάλα την Κηφισιά, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα για μεγάλη φλωριά να πούμε. Ανέβηκε ο Πανσεραϊκός τέλος και πάμε στη βαθμολογία στην ουρά.
σειρά τελευταία αγωνιστική. Από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω. Απόλο Λάρισας έπεσε. Θεσπρωτός έπεσε. Ηρακλής Λάρισας έπεσε. Τρεις ομάδες εκεί. Λάρισας Β' Εθνική. Ναι. Τρεις εκεί. ΑΕΛ, Ηρακλής και Απόλλων. Λοιπόν, Απόλλωνας. 26 λοιπόν αυτοί πέσανε. Και τώρα 28 Ιβέρια. Ναι. 29 Απόλλωνα Πόντου. Ναι. 30 Μακεδονικός. Και η επόμενη Κυριακή πια είναι. Και η επόμενη Κυριακή, πολύ σωστά που ρωτάει ο Ντίνος. Γι' αυτό σου λέω: όλα θα εξαρτούν από το τι θα κάνουν οι άλλοι. Λογικά κερδίζει η Βέρεια το Ηρακλή Λάρισας που είναι πεσμένο. Άρα η Βέρεια θα κερδίσει. Άρα ο Μουχάλης θα παίξει τα βαλγκόλ, θα κερδίσει. Ναι, ακριβώς. Πατάκι σε. Πάμε. Άλλο. Ο Μακεδονικός παίζει με τον ΠΑΟΚ Β. Ο Γκούφι δεν τον χωνεύει. Ναι. Παρακάτω. Και ο Διαγόρας παίζει με στη Λάρισα. Εδώ θα εξαρτούν πολλά. Ο δηλαδή... Διαγόρας δεν σώθηκε. Σώθηκε ο Διαγόρας. Κάτσε, ο Διαγόρας, ποιον άλλο είπαμε. Ο Διαγόρας πάει τον έτσι. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Ο Απόλλων Πόντου παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας. Λογικά κερδίζουν και οι τρεις. Δεν αυτό... κερδίζουν και οι τρεις. Δεν κερδίζουν. Θα σου πω γιατί. Δεν χωνεύει χρόνια ο Καλατζίδης τον Περικλή Αμανατίδη. Τον Βυθί Θανάσιμο. Σωστό! Ο Περικλής Αμανατίδης ήρθε, έφαγε ψωμάκι εδώ. Με τα 8-0 στον Ανδρώνη. Τα 8-0 με την. Τα θυμάμαι εγώ. Έφαγε ψωμάκι. Κάθισε, κέρδισε 2-1, δεν τον χωνεύει. Ναι. Αυτό εδώ το αφεντικό μα δεν τον χωνεύει κανένα. Καλό άνθρωπο. Πάει στην Καρδίτσα, δεν τον χωνεύει ένα. Πάει με τον Πάο, ο Κούφι δεν τον χωνεύει. Καλά, εντάξει, τον χωνεύουν άλλοι. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δημόσια σχέση. Άλλο καλά, για να κάνουμε όλου δημόσια σχέση. Καλά, θα χάσει την Καρδίτσα. Δεν παίζει την Καρδίτσα, παίζει εδώ όμω. Αυτό σου λέω. Είναι από όλον πόντου Καρδίτσα. Άρα εγώ έτσι πώ το βλέπω το σχέδιο. Είναι και υπότροπο ο Καλατζίδη για ξενοδαρμό. Α, δεν ξέρω. Θα πρέπει να πάει στο τμήμα πρώτα αυτή. Δεν ήταν η ιστορία. Να εμφανίζεται 2 ώρες 3 πριν. Αμα κοπαρίθηκε τώρα. Να το αμανατίδι. Άρα. Το Δημήτρη. Άρα 27 Ιβέρια, 28 Ιβέρια κερδίζει. 29 από όλον πόντου κερδίζει. Πρέπει να κερδίσει ο Μακεδονικό. Όποιο δεν κερδίσει πέφτει. Αν κερδίσουν όλοι. Ποιο πέφτει. Αν κερδίσουν όλοι. Η Βέρεια. Πέφτει η Βέρεια. Ναι. Αυτή είναι η πιο δυσκολία. Αν θέση. Κερδίσουν όλοι. Όλοι. Πέφτει η Βέρεια. Πέφτει η Βέρεια, ακριβώς. Θεωρητικά το πιο γνώρικο μάτς για μένα το έχει ο Απόλλων Πόντου. Ναι. Έτσι. Η Βέρεια τώρα, παίζει με τον πεσμένο. Τώρα θα πρέπει ο Κρεατέμπορας να πάει 5 κιλά γύρια στον Αμανατίδη. Γιατί ο Αμανατίδης μάτσε στο Καλατζίδη. Δεν δίνει, δεν δίνει. Συμφωνώ. Δεν χωνεύονται χρόνια. Το συμφωνώ, ξέρω. Συμφωνώ. Σε ένα παρασκήνιο τώρα. Μην τα δίνει. Ναι. Εδώ με τον. Πώς το λένε αυτό να τον. Πλεύση Ελευθερίας Βοήκο Σαντοπούλου. Πώς το λένε αυτό τον ηθοποιό που παίζει όλα τα. Αυτά που έδερνε κόσμο. Μοιάζει. Είναι ο Αρσενικός Κωνσταντόπουλος. Ίδιος είναι, δεν είναι ίδιοι. Όχι, δεν είναι του στήμου. Εσύ. Εντάξει, κάνουμε. Είναι. Αλλά δεν. Άμα την έχει αμάξει και φλακωθεί με κανέναν. Α, την πρώτη φορά. Για που χαίρει, ναι. Αλλά τη συμπαθώ όμω. Σαν παρουσία τη συμπαθώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μα μάτι δεν συμπαθώ. Πού τη γνώση, μαμά. Ήταν στο Ραδιοτελευτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, είδα στο YouTube βιντεάκι με ένα κούκλο άντρα γυμνασμένο και όμορφο πρόσωπο πατούσε στον δρόμο και να δεις πως έκαναν οι κόμενες μόλις τον έβλεπαν και τον ακουμπούσαν σε μπράτσα κλιά και τέτοια. Αν αυτά τα έκανε άντρας, σε γυναίκα θα τον βάζαν φυλακή, θα τον λυσάρανε. Δεν το κατάλαβα, Κώστα, για ποιον απευθύνεσαι. Θες αν έβλεπε τον τελικό της ΚΑΠΑ. Α, θα πάμε τώρα, παιδιά, θα επιστρέψουμε. Θα πάμε στο τελικό του Champions League. Θα πάμε σε αυτή την ποδοσφαιρική πανδεσία που μας πρόσφεραν τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το λιγότερο που κρατάμε. Ο Ολυμπιακός το πήρε το τρόπαιο. Αλλά μιλάμε, παιδιά, είδαμε ποδόσφαιρο καταπληκτικό, έτσι. Πολλά πιτσιρίκια ερχόμενα από ΠΑΟΚ. Του Ολυμπιακού, ο Φόρ Κοστούλας, νομίζω το έλεγα, το παλικαράκι είναι για άλλα level. Μιλάμε τώρα για φοβερή παρουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε ποστάρει στο Facebook του Μετρόπολη στην Κορασίδα, στο Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Έχουμε βάλει το θερμό τετατέτ του Μητσοτάκη με τον Κωστή μας. Και με το σχόλιο το οποίο πρέπει να το συνοδεύσει. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά τώρα, πριν δώσω σκητάλη σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, ο οποίος αδικείται, εγώ έχω να τα λέω αυτά. Η ασφάλεια κατοικίας είναι κάτι που σκεφτόμουν καιρό τώρα και είχα πολλές απορίες. Όταν πήγα στην εργοβάση Βουλγαρία, απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις μου. Όλα τα παιδιά εκεί ήταν ευγενέστατα, είχαν πλήρη γνώση του αντικειμένου. Βρήκα λοιπόν ασφάλεια κατοικίας από 30 λεπτά του ευρώ το χρόνο. Και μπορούμε να κλείσουμε τώρα όλοι οι ραντεβού στην εργοβάση. Καλώντα το 300-305 και αφήστε τους ειδικούς να σας φροντίζουν. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε με τελικό τσουλού, με μεταγραφολογία, με το τελικό από τους πιτσιρικάδες χθες στο Βόλο. Έχουμε πολύ ψωμάκι και γραμμές μέχρι και τις 10. Χάρη στα μαντάτα για όποιον θέλει να επικοινωνεί, χωρίς δεσμεύσει αλλά με απόλυτο έλεγχο κόστους. Η Nova λοιπόν ήρθε για να ανατρέψει τα δεδομένα και πάλι με το νέο καρτοκινητό Free2Go. Το νέο Free2Go έχει κάρτα ανανέωση από μόνο 8 ευρώ. Χρέος ένα δευτερόλεπτο και rollover σε λεπτά, SMS και Gigabyte για να μεταφέρει στον επόμενο μήνα ό,τι δεν κατανάλωσε από το πακέτο στον προηγούμενο μήνα.
Επίσης το βρίσκεις παντού με επιλεγμένα, σε επιλεγμένα περίπτερα και σημεία λιανικής, σαν κατασύμματα Nova αλλά και online. Μάθετε περισσότερα στο f2g.gr. 12 μετά τις 9, Κωστής Τραπτόπουλος, Νίκος Κουλιανός στα μικρόφωνα, DJ Ditch απέναντι και η κοριτσάρα μας η Τάνια Μοσχοπούλου εδώ με τα social media του ομίλου μας. Κλαίνε με τη φωτό που έχω αναρτήσει. Τι? Που είσαι με το Μητσοτάκι. Κλαίνε. Άλλος την έφτιαξες. Άλλο συνέφτιαξε. Ναι. Άλλο συνέφτιαξε. Ο δικό μου, ο head manager. Έχω και εγώ head manager. Head manager. Έχω το δικό μου. Ποιο head manager γιατρού έχει. Αυτοί αρρώστου δεν έχουν. Ισχύει, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πεθαμένο. Άλλο δεν τα ρε, ισχύει πραγματικά. Δεν και πολύ. Ναι, ναι. Έχουμε δύο γιατρού. Ναι. Και οι δύο μαζί. Ανέβασε με λίγο εσύ, φτιάξουμε λίγο. Πελάτε του. Ναι. Ο ένα είναι πεθαμένο. Και του ενό έτοιμοι να πούν το πείμα. Αγαπάνε ραπ και κουλ, γουστάρουν, περνάνε και καλά και οι δύο, κλαίνουν από τα γέλια και θέλουν να την διαθύσουν, να την ποτίσουν την εκπομπή και με άλλα τέτοια, ρε φίλε. Για πες για το πότε, τι έγινε, γιατί το διώξαν τους στίχους του ανθρώπου. Γιατί προφανώς κάποιος έπρεπε να πληρώσει λίγο το μάρμαρο. Δύο από τους τρεις συνεργάτες του. Ότι ο Μπότου πέρσι τα ποσοστά του ήταν βολέων Χρήστου Τσέκου. Του θυμάσαι. Το ρίμαξε τον Σαββίδη. Χρήστο Τσέκο ήταν βολέων. Και μου ήξερε τα λεφτά. Με 3 στα 10, ναι. 3 στα 11. Ποιο να βάλει από εδώ μέσα. Ποιο θε να βάλει. Το κόκκι. 4 στα 11 θα κάνει. Άμα είναι και κεφάτο και. Από 4 και στα 11. Καλά, μπορεί να. Αυτό σε λέω και τώρα. Την πλήρωσαν δύο συνεργάτε του. Οκ, αυτό είναι κοντά. Το περνάτε λίγο. Πάει. Τι πάει. Επιδερμικά το περνάει. Αυτό μπορεί να το μεταφράσει ω κοίταξε πότε δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Προ το παρόν διώχνουμε συνεργάτε σου, έμεινε μόνο ένα από τους τρεις. Ναι. Μια σοβαρή ομάδα. Ναι. 15 Ιουνίου. Ναι. 12. Ναι, 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 ναι. Την περίοδο μεταγραφών. Ωραίο. Απολύει το, από του βασικού στο team του τεχνικού διευθυντή. Δεν έγινε τώρα αυτό. Λέει, να πούμε, δηλαδή είσαι λακαμά τεχνική διευθυντή. Και κάτσε, δεν μπορεί. Ο λόγο τεχνικό διευθυντή. Αυτό ο ίδιο τεχνικό διευθυντή, να πούμε, θα διαχειριστεί τώρα τα λεφτά του Σαββίδη που είναι δυσαρεστημένο από τον υπάλληλό του να και τα λοιπά. Αυτή είναι μια η πλευρά. Αυτή είναι η πλευρά. Όχι, η άλλη πλευρά είναι, δηλαδή. Να την ακούσει λίγο ένα γιατί ο Πότου είναι στέλεχος, έτσι. Να την ακούσει λίγο το στέλεχος. Πέρσι δεν είχε καλές αποδόσεις όπως και εμείς. Μπορεί να μην κάνουμε κάποιες καλές εκπομπές. Είναι συνεργάτες του. Δηλαδή δεν πάει καλά η εκπομπή εδώ και διώξουν την Τάνια τη διαδοχή εμάς. Στην αρχή έτσι πάει. Δεν πάει. Παντού αυτό εσύ μου λες. Σε όλο τον πλανήτη. Πολύ ωραία λειτουργία. Στην αρχή την πληρώνουν τα γύρω-γύρω. Ωραία λειτουργία. Ξέρεις τι λέει τώρα, ναι. Κανόνισε Μπότο τα ποσοστά σου να είναι καλύτερα. Αυτό είπε. Τι, ναι. Να έπεσε και σε μια συγκυρία που ο Μπότο απελήθη να πούμε. Και δυσλειτουργία των μεταγραφών. Όχι, αυτά είναι τα δικά σου τα σενάρια. Ναι. Απολύσε τα ετόπουλα το Τζίμα και τον άλλο το Τζίμα. Τα ετόπουλα θα τα μολύσει μόνο σαν μετά. Είδε σε εσωτερικό. Δεν τον είδε. Τα τετραπτερούγωτα τα ετόπουλα. Στη ματσάρα παίξαν τα παιδιά. Βέβαια. Να το είδε. Ξεκίνησε. Όχι, άλλο τον άλλο. Όχι, άλλο το promotion. Ματσάρα και ο Ολυμπιακό έχει παιχτάρα. Το δεν το πήρε το Παοξά και το δώσουμε. Δεν ξέρω. Του Ολυμπιακού τον είδε στο Σέντερφορ. Στο Μετρόπορ. Του Ολυμπιακού τον είδε στο Κοστούλα, πώ το λένε τον Παλικαράκι. Για τον πάρει τον Κοστούλα, πάρει το πρωτάδημα Μαρινάκι. Όχι, αλλά θα μπορεί να βρει έναν τρόπο σιγά σιγά. Αντί να πάρει τρίτο τον Ελαράπη, τον Χασάν, να βάλει τον Κοστούλα. Ναι. Να βρει έναν τρόπο να πήγε να παίξει τον Κοστούλα. Τι σου λέω. Δραματικά τα βλέπω τα πράγματα στον ΠΑΟ. Δραματικά, Να δω τον Μπούζο το μεσημέρι θα πει για τον Πότο. Δεν θα πει για τον Πότο. Θα πει για τον Πότο, αλλά. Για τη Καρυπίδου θα πει, τι θα πει. Με τον ΠΑΟ. Μ' άρεσε η Καρυπίδου, άρεσε. Ναι, είναι ωραία 45 ρούφ. Πού την είδε, δηλαδή. Τι πω την είδα, την είδα. Όπως την είδαν όλοι. Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Στο πρόσωπο την είδε. Ναι, στο πρόσωπο, αλλά την έχω δει και. Επικίνη την είδε. Καλά, πώς είναι ωραία. Δεν την είδα με επικίνη. Ναι. Το απόλυτο κριτήριο έχει. Εγώ είδα. Το απόλυτο και κριτήριο για μια γυναίκα να τη δει στη θάλασσα. Άμα πει με επικίνη. Εγώ είδα το Βαρθακούρι. Πώς τη λένε, Τζολί, πώς τη λένε, Τζολίνα. Ναι, ναι, ναι. Με έκανε κάτι αυτά, την έβρισα να πούμε. Τι βρίσκει, λέει αυτή ο Λίγκρης, είναι λέει, η γυναίκα του Βαρτρακού. Δεν πάνε και ξαδέρφη του Παύλου Μελάρε, τι με νοιάζει το λέω. Ο Νικαράς πάντως από την πισίνα έχει τον ανιψιό του, τον Καλατζίδη, τον Μάριο στην ΚΑΠΑ 17. Είναι ανιψιό του προχθές που έπαιζε και σε στέλνει χαιρετίσματα. Ποιος έπαιζε. Ο ανιψιό του Νικαρά. Νικαρά. Ναι, 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 ναι. Πού έπαιζε, στον ΠΑΟ. Στον ΠΑΟ Β'. Στον ΠΑΟ ΚΑΠΑ 17 προχθές εδώ. Αετόπουλο. Αετόπουλο για πάντω του εκεί πέρα. Να διώξε τον Πότο. Ναι. Πετάξε το πρωτοσέλιδο. Ο Παντελής με τον φίλο σου μας χαιρετάνε. Παντελής, σε περιμένει, μου λέω πότε θέλει. Πάμε στα καθαρότερα νερά τη πόλη με διαφορά. Εγώ ξεκίνησα. Επειδή συγχαίρω με τα νερά. Αφού δεν έχουμε ξαναπάει και σ' άρεσε. Επειδή είμαι ευαίσθητο. Ναι, τι ευαίσθητο. Μολά μικρό και ναι, ναι, ναι. Με σειρά, τσεκούλα μου. Μήπως μπορώ να βάλω τίποτα στο πουλί μου, κάτι προστατευτικό, να μην βάλω. Βάλε. Τι να βάλω. Ένα σκούφο. Και πώς θα το βάλω το σκούφο, πρέπει να είναι. Θα φτιάξει ένα σκούφο με τεράστιο, θηριώδη από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να είναι το σκούφο. Δεν τα βλέπετε εσείς. Φτιάξε ένα σκούφο, βάλω. Κλείδωσε τον.
κλείδωσε τον θέστον ναι. Και να μην παίρνει τίποτα. Ναι, είμαι σκιάρη, δεν μπορώ. Μπρέλα και τώρα εγώ ξεκίνησα. Εγώ πάει, πάω κανονικά προπονήσει πλέον. Σε λίγο θα με βλέπει. Είναι Παρθένη προ τα πλάγια. Ναι, εγώ προ τα πλάγια παρθένω. Ναι. Αντί να βάλει προ τα πλάγια. Γιατί να κάνω τώρα, Παρθένη προ τα πλάγια. Αλλά Φαρδίνη, ναι. Έχουμε ξεκινήσει σε ένα μήνα, θα είμαι όπω ναι, πρέπει. Ναι, 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 ναι. Ένα μηνάκι, δεν θέλω ναι. Παραπάνω γιατί είμαι μικρό χάρη. Παπ, θα στρώσω. Λοιπόν. Αϊτόπουλα λοιπόν πουλάμε. Αϊτόπουλα λοιπόν. Ο Πότο κακό. Ναι. Περίμενε, πριν πάμε στον Πότο. Συμφωνώ με τον Ραπ. Καλημέρα. Ο Πάοκ είναι πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ακούγονται ονόματα. Σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει το αντίθετο. Όχι, Δημήτρη μου, δεν ακούγονται σε όλη την Ευρώπη τα ονόματα. Όχι, αγόρι μου, δεν ακούγονται. Αυτό είναι δικό σα εδώ δεν πέρα. Έχουν ονόματα, ακούγονται τα ονόματα όταν είναι η φάση να κλείσουν. Μάλιστα. Συμφωνήσαμε, έρχεται, υπογράφει. Τότε ακούγονται τα ονόματα. Λοιπόν, μια που είμαστε όπω θα του Πάοκ. Μεθαύριο λίγη διορία που έδωσε ο Ρουμάνο τεχνικό για σέντερφορ. Ωραία. Πού είναι ο σέντερφορ να ούμε. Ο Σέντερφορ έχει μείνει λίγο πίσω. Γιατί κάποια ονόματα που ακούστηκαν δεν ξέρω πάω καν ασχολήθηκε ζεστά. Ποια είναι. Ήταν του Κρμέτσικ, ο Πούκι, ο ένα πάει MLS, ο άλλο θα πάει Κύπρο. Ο Πάουκ για διάφορα. Δεν πάει στον Πάουκ. Και λεφτά ο Πούκι. Ο Πούκι θα ήθελε πολλά λεφτά ενδεχομένω. Αλλά ο Πάουκ αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βγαίνει από τον Πάουκ. Από μέσα από τον Πάουκ. Αυτή την εβδομάδα λογικά θα μάθουμε δύο παίχτε που θα πάρει. Πού? Ο ένα θα είναι ο Εξτρέμ. Ναι. Και ο άλλο θα είναι ο Χαφ. Δηλαδή ο Αντικούρτιτ και ο Αντιμπίσεσβαρ η Καντούρι. Αυτή θα έχουν. Δεν ξέρω. Πανεγέρι, δεν ξέρω. Τραυματίες, αυτό που θέλουμε είναι ότι θα είναι ποιοτική. Θα είναι ποιοτική για να δώσουν να κάνουν. Όχι, συνοδουλειέ. Δεν ξέρω. Value for money. Ο Σέντερφορ έχει πάει λίγο πίσω. Δεν ξέρω, μα έχει φαγωθεί. Έχει φαγωθεί. Θα πάρουν αυτή. Άμα πάρει κανένα τα φιντάρι τα καινούργια που είχε έφερνε εδώ πέρα, τι αμαξάρισε. Δεν τα αμαξάρισε. Για accent κουπέ. Α, συγκεκριμένο, ναι. Εγώ είπα για τα ITUNT κτλ. Εγώ είπα για τα κακά. Εντάξει. Κάνα χιλιόμετρα, αλλά ήταν γέρικα. Άρα για να τελειώνουμε τα του ΠΑΟΚ, έτσι, αυτήν την εβδομάδα λογικά θα έχουμε φως στο τούνελ. Yeah. Και την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάει η προετοιμασία, πιθανότατα να έχει έρθει και ο σέντερφορ. Ο προπονητής θα έρθει. Πώς, δηλαδή, τι θα κάνει. Γιατί έγραφε το μέτρο στον Πέτρο, δεν θυμάμαι πίσω. Τόσο το έγραφε εγώ μου. Τι υπόψη είναι το θέμα του Ολυμπιακού που δεν παίρνει προπονητή. Και τι σε νοιάζει, ας πούμε. Δεν το έγραφε. Το μέτρο πρωτόγραφο. Όχι, δεν το έγραφε. Το έγραφε ένα άλλο site. Το μέτρο πρωτόγραφο. Το μέτρο σου. Ναι. Ο Ολυμπιακός ένα Ισπανούλο είναι μία ανάγκη. Γιατί να γράφει το μέτρο σπορ, υποπτώ τον Ολυμπιακό για τον Πέτρο. Δεν έγραφε το μέτρο σπορ. Φοβάστε κάτι, φοβάστε κάτι. Λοιπόν, φοβάστε κάτι. Έγραφε ένα αρθρογράφο. Δεν έγραφε το μέτρο σπορ. Είναι μία στήλη. Το μέτρο σπορ δεν είναι. Ναι, ρε, ανώνυμα τα γράφετε. Όχι, και δεν ξέρω, ο Άρσεν Νικολάκης, δεν ξέρω ποιο το έγραφε. Μπορεί να το έγραφε. Κάποιο τώρα το θυμάμαι. Όχι, και εγώ το ρωτήσω. Τι υπονοεί ο ποιητή. Δεν ξέρω. Πάντω αν υπονοεί αυτό που θέλει να υπονοήσει. Το που θέλει να υπονοήσει δεν θα γίνει. Τότε γιατί το γράφει. Το έγραψε γιατί πουλάει. Πουλάει, πουλάει, ρε, δεν πουλάει. Τι πουλάει. Ήτρικα δεν πουλάει. Στο μέτρο του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πιο πολύ από τον Πάο και τον κατατίσατε τον Πάο. Μα δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, έχει να κάνει με τον προπονητή του Πάο. Αυτό δεν πουλάει, αυτό δεν λέμε. Δηλαδή ραπτόπουλοι γίνατε να μην πουλήσετε. Κάποιοι γίνονται και ραπτόπουλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει ανοίξει ολόκληρο δρόμο. Και πέσατε να πούμε δημοσιογραφικά. Αυτή την εβδομάδα θα μάθουμε όπω ο Τσουκού, άσε μα ρε Νίκο. Εδώ ο Γιώργο ξεφωνεί, εντάξει. Εγώ σου πω να πάρει κράνο. Να πας στα Αμερικάνικα κάτω. Εμείς δεν τάζουμε τίποτα. Εγώ γιατί άμα τάξεις σε παιδί και σε οπαδό είναι ό,τι χειρότερο. Μην τάζεις. Σε παιδί και σε οπαδό δεν μην τάζεις. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς μεταφέρουμε αυτά που γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα τι θα κάνουν οι άλλοι είναι δικό τους. Λοιπόν, αυτά με τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε μεταγραφές μέσα στο τέλος εβδομάδας. Αυτό μας είπανε. Ναι. Στις θέσεις των χαφ και του εξτρέμ. Ο Φόρ είπε άλλο. Ο Φόρ πήγε λίγο πίσω. Προφανώς δεν οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν. Έτσι ο. Το κάνουμε λίγο Χαβάη 5-0, παιδί μου. Το κάνουμε λίγο πιο ωραίο. Λοιπόν, φεύγουμε από ΠΑΟΚ. Γιατί πότε ήμασταν στον ΠΑΟΚ. Τόση ώρα τι κάναμε. Δηλαδή, μπρήκε κολούσαμε. Δεν είπαμε. Μεταγραφές που περιμένουμε. Να γυρίσουν οι ομάδες. Βρίζει έχουμε... το Κολιωτόπουλο στον Πότο. Άντε, απολύθηκαν οι συνεργάτες του Πότο. Πάμε στον Άρη που σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία. Με πρωτοσέλιδο ότι απολύθηκαν οι συνεργάτες του Πότο. Πρωτοσέλιδο δεν το έχουμε, αλλά κάπου είναι γραμμένο. Μέσα γραμμές. Μέσα, είδηση είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον Άρη που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Είναι ακόμα χειρότερα. Εσύ τώρα δίνει χαρά στον Πάο. Όχι, θέλω να πει χειρότερα τα πράγματα στον Άρη. Όχι, άλλο. Χαρείτε, καλέ Χαϊβάνια, χαρείτε. Χειρότερα είναι τα πράγματα στον Άρη. Χαρείτε, Χαϊβάνια. Λοιπόν, χειρότερα είναι στον Άρη. Ο Άρης ξεκινάει σήμερα από τη Μασία. Τι να ξεκινήσει το ψοφίλι. Ξεκινάει σήμερα από τη Μασία. Τι να ξεκινήσει το ψοφάλογο. Ω τώρα το μόνο που έχουμε καταγράψει στον Άρη είναι μια πώληση. Ωραία παρουσία. Ναι, είναι δυνατή. Ο Καρυπίδης μεταξύ είναι στο Σικάγο με τον ιδιοκτήτη τη Καλαμάτα βγάζουν φωτογραφίε. Κράτη ρεπορτάζ Άρη. Ναι.
Γυρίζει πίσω δελισμένο. Φέτος να ξέρει, η Καλαμάτα με τον Άρη θα έχει πολλά του Τζουμπρούτσου. Να ξέρει. Γράφτο αυτό. Καλαμάτα Άρη. Θα πάω στην Καλαμάτα το καλοκαίρι. Ωραίο μέρο Καλαμάτα. Δεν πήγα ποτέ. Πολύ ωραίο μέρο Καλαμάτα. Πα στο σπίτι του Δηρού, να πα εκεί κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρο. Η Πελοπόννησο είναι πανέμορφη. Πήγα φυσικά, δεν το θυμάμαι. Στο σπίτι του Δηρού 8 χρονών. Δεν το θυμάσαι. Εγώ πήγα λίγο πιο μεγάλο, 15 πήγα και το θυμάμαι. 14 κάπου εκεί είχα πάει. Λοιπόν, πρεμιέρα και για τα διαρκεία σου Άρη, μια που ανέφερε για τα διαρκεία. Καλά, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα πάρουν μόνο τα ροστάκια. Τα παιδιά που έχουν στο μυαλό του. Όποιο παίρνει διαρκέ, βλάκαση. Ο Πάκ δεν έβγαλε ακόμα. Όχι, να βγάλει, όποιο πάρει βλάκαση. Λοιπόν, με τιμωρημένη τούμπα, άμα γίνει κανένα τελικό στου Ολακοτάβγου θα δίνουν, τι απαλό. Τον Άρη είχαμε από εξωτερικά πραγματάκια. Δηλαδή, παρουσίαση φανέλα. Παρουσίαση χορηγού. Διαρκή. Στιγματική εταιρεία. Δεν την έχουμε εδώ, δεν την αναφέρω, αλλά είναι στιγματική μεγάλη. Άμα δεν μας φιλώνει, δεν την έχουμε εδώ δεν πέρα. Ναι, αυτό, ναι. Έχουμε άλλη. Άλλη. Λοιπόν, οι διαρκείες κυκλοφορούν σήμερα παρουσίαση με συνεργασία με τη νέα εταιρεία που δίνει, ενδύνει την ομάδα. Υπανομή. Μεταγραφές θέλει ο Άρης. Τι θέλει? Θέλει μεταγραφές. Να πάει πού? Τώρα θα ξεκινήσει σήμερα. Τι να πάει πού? Να παίξει ευρωπαϊκά μάτσε, φίλε, καταρχάς. Να με συγχωρήσει, ναι, βέβαια. Είμαι εγώ Καρυπίδης. Είσαι. Ξέρω ότι ούτως ή άλλως θα παίξω ένα προγραμματικό γύρο, δεύτερο δεν θα παίξω. Γιατί το ξέρεις αυτό? Γιατί έτσι το βλέπω. Και του χρόνου δεν πρόκειται να βγω στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί να ρίξω λεφτά φέτος? Δεν ρίχνει. Βλέπεις να ρίχνει. Κράτησε τον Τερζή, σου λέει αντί να δω 700 από Τερζή με 100 το χρόνο. Του χρόνου δεν βγαίνω Ευρώπη, πορεία δεν κάνω στην Ευρώπη, κύπελο δεν παίρνω. Γιατί θα το χάσει αμαχητή, δεν θα κάνει κάτι? Κάνει οικονομία. Κάνει οικονομία, λες. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Πάντως η κατάσταση στον Άρη. Ενώ έχει ξεκινήσει σήμερα επίσημα η προετοιμασία 12 ώρα, θα αρχίσουν εργοματρικά, θα αρχίσουν 1.200. Δεν υπάρχει sense. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι περίμενε πολλά από τον Πάλμα. Καλύτερα, ναι. Καλύτερα να πάει 8ος, 7ος και να μην μπει μέσα. Και να μην χρωστάει, σωστά. Να είσαι νοικοκύρης. Α, στα ρε. Ναι, να είσαι νοικοκύρης. Έτσι κι αλλιώς και να πας, δεν θα σε αφήσουν. Σε δώσει δύο πέναλτι τον Πάλμα, θα μείνει από όξο. Α, στο καλά κάνει. Ένα όνομα ακούγεται στον Άρη, αλλά οκ, okay, είναι ο Σίστο. Ο Σίστο τι είναι? Πώς το είπες? Ο Σίστο είναι. Τι είναι αυτό? Ένας μεσοεπιθετικός. Ερείπιο. Όχι, δεν είναι ρήπιο, αλλά είναι στα κάτω του, σαφέστατα. Είναι 28χρονο εξτρέμα. Αυτό κάποτε είχαν δώσει 15-20 εκατομμύρια να τον πάρουν σε κέντρα. Θα μαζευτούν οι μαύροι στον Άρη. Ναι. Θα πολλά χαρτοφάνε. Αλλά πάλι θέλει λεφτά. Κοστολογείται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Δεν είναι ευθύνη η περίπτωση. Για να πάρει ο Σίστο. 1 εκατομμύριο. Ναι, το έγραψε ο Τσαλτίδης για να πάρει το site του κανένα χτύπημα. Δεν το έγραψε μόνο ο Χρυσάτο, το έγραψαν πολλοί. Όλοι το γράψαν. Πουλάτε τώρα σάμαλι για λουκάνικα Φραγκούρτη. Έλα πάμε. Άρα δηλαδή ποδοσφαιρικά χάλια μαύρα. Και άλλο μαύρο το Άρη. Ναι, άκουσα το νούμερο για τη χορηγία του Άρη. Άκουσα το νούμερο, εντάξει, δεν είναι. Τι πόσο είναι? Το νούμερο. Τι θες να σου πω, τι πόσο νούμερο? Όχι, λέει το νούμερο. Άσο τώρα, τι το θες? Γιατί το εγώ άλλο θέλω να σου πω. Το, γιατί το λες? Θα σου το πω έξω, θα σου πω έξω. Γιατί μέσα δεν το πω. Όχι, θες να σου πω τώρα εδώ. Όχι, μέσα το, γιατί το κρύψουμε αυτό. Κάτι για 800 χιλιάρικα άκουσα. Γιατί το κακό. Κοντά σου εκατομμύριο δηλαδή, τη σεζόν. Το χρόνο? Ναι, κοντά σου εκατομμύριο. Εγώ στο Ραπτόπουλο στη μπορώ να βρω μεγαλύτερη χορηγία. Άτσε ρε φίλε. Λίγο είναι ένα εκατομμύριο. Κοντά σου εκατομμύριο. Και 800 με ένα εκατομμύριο το χρόνο. 800 με ένα εκατομμύριο. Τώρα στη μηχανιά. Κάτσε καφανέλα. Να πάρω 200 χιλιάρικα για την αλλαγή της επανομής. Τώρα να πάω. Τώρα να πάω. Πάω το τσαμαρτλί, δώσε 200 χιλιάρικα. Θέλω να σε πληροφορήσω πάντως για κάτι που έχει χάσει επεισόδια. Ο Καλατζίδης με τον Αμανατίδη τα έχουν βρει. Που τα βρήκα. Εδώ και καιρό. Τρίχες. Άκουσε, λέω τώρα. Οι σχέσεις τους έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Αποκλείεται. Αυτό που λες ήταν πιο παλιά. Το λαμόγιο τον ανέβασε, λαμόγιο τον κατέβασε. Καλά, και εσύ δεν έχεις σκοτωθεί με κάποιον και το τώρα είσαι μαζί? Τι είμαστε μαζί? Κάτσε, δεν σκοτώθηκες με κάποιον και τώρα είσαι μαζί? Και τι τώρα, έτσι τα βρήκανε κι αυτοί. Ναι, τα βρήκαν. Δηλαδή πρώτη φορά το βλέπεις στη ζωή αυτό. Να δω τον Καλατζίδη με τον Αμανατίδη να πίνουν καφέ στο ίδιο εστιατόριο. Ναι. Και τι στον κόσμο. Έχω μείνει πίσω τότε δηλαδή. Μα τον έβρισε συνέχεια. Πλέον δεν μπορούν να υπολογίζουν τον πότο για τις μεταγραφές. Ο Γιώργος και οι συνεργάτες του έχουν ασχοληθεί. Ο Γιώργος με τους συνεργάτες. Δηλαδή θα δείτε τον Γιώργο με τον Λουτσέσκου. Έρε ξύλο που θα πέσει. Θα δούμε τους παίχτες. Βαριά τα χέρια των μπράβων εκεί πέρα. Θα δούμε τους παίχτες που θα φέρουν Τίνο μου. Θα δούμε τους παίχτες που θα φέρουν. Ναι, βλέπω, βλέπω. Καλημέρα σε μια σοβαρή ομάδα με οργάνωση. Υπάρχει κανένα κέντρο από το Μακεδονικό. Θα έπρεπε ο Φόρ και ακόμη μια μεταγραφή να έχουν κλείσει 2-3 μέρες μετά το τέλος σεζόν. Ναι. Συμφωνώ, Θεοφάνη, ότι ο Πάκο Φόρτο. Τι τρόπο σε βλέπω λίγο. Φυσικά είμαι. Σε βλέπω λίγο. Η μοροίδα σου τσούζει λίγο. Εντάξει, τσούζει, τι να κάνουμε. Όχι, σε βλέπω. Δυσκολεύεσαι να πούμε. Όχι, δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Μια
χαρά. Εγώ κάνω δουλειά μου εδώ. Ο ελεύθερο. Σιγά, τι με βλέπει αγωμένο. Ναι. Με βλέπει να είμαι αγωμένο. Κούλ, είμαι όπω πάντοτε. Λοιπόν. 30 του μηνό. Ναι. Στο Λουτσέσκου. Ναι. Όταν θα το τραπέζι. Όταν φύγει. Εσύ να δω τι θα μου πει 30 του μηνό όταν δεν φύγει. Τι όταν δεν. Θα με πα εσύ στη Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή. Εσύ γάζι, θα με πα. Κάτσε καλοκαίρι. Γράφτο. Έτσι και δεν φύγει 30 του μηνό θα με πα εσύ και θα πληρώσει. Και θα το δείξει κιόλα στο στίχημα εδώ πέρα. Φυσικά έχω πληρώσει εγώ μια. Ναι, οκ, okay, δεν αντιλέγω. Ναι. Θα με πα όμω. 31 Αυγούστου, αν φύγει, θα με πληρώσει εσύ μια Σεπτεμβρίου. Θα σε κάνω εγώ ξανά. Καλά, τώρα το πήγαμε από 30 Ιουνίου 31. Σε τι κάνει, σου λέμε τότε θα το έχουν ξεχάσει. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα αποκλεισείτε κιόλα. 30 Ιουνίου με πα αν δεν έχει ο Λούτσι θα πάμε και θα. Θα πληρώσει Μαύρη Θάλασσα όπου θες. Πάρε και εμένα ένα κράνος. Θες κράνος, ε. Δεν ξέρω εγώ, μην πάρε. Θες, θες κράνος για άλλα μέρη του σώματος. Και πάνω και κάτω. Ναι, βέβαια, θες κράνος εκεί. Όχι, πισίνα τι ακολλήσω. Έλα ρε εσύ. Πικητηρίες ή να πάθω. Έλα ρε εσύ. Δεν το συζητάμε. Για παιδιά είμαστε τώρα. Πάνε εκεί, εμένα με φοβίζει πολύ χειραψία, λέει. Πιανού. Του Ντίνου με τον Κυριάκο. Εγώ φοβάμαι μη πεθάνει μήνυ, τη φάει καλά φίδι. Πολύ με φοβίζει. Κάποια απόλυτα. Θα έχουμε ή δεν θα βγει σε εκλογές. Πώς δεν θα βγει. Τη ρώτησε. Φαντάζομαι να πάει τρίτη. Μετά την κούκλα στη μισή που την έκανε. Ρώτησε τη μήνυα ψηφίζει. Ψηφίζει. Λέω δεν ψηφίζει. Βάλτε το βίντεο. Στη σύλλη ψηφίζει. Τι λέει. Τη μήνυ. Τι μήνυ. Μετά την κούκλα. Ναι. Τι μήνυ θέλει ψήφο για αυτή τη μήνυ. Μα τι πράγμα είναι αυτό. Θέλει και το σκύλο ψήφο να πούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε με ΠΑΟΚ, τελειώσαμε με Άρη. Μεγάλες ομάδες. Μεγάλες προοπτικές. Μεγάλες προοπτικές. Πάμε στην ΑΕΚ λίγο που πουλάει. Τι πουλάει. Δεν πουλάει η ΑΕΚ. Πούλησε. Το πρωτάθλημα το έχει κάνει, το πάει από πόλη σε πόλη. Πουλάει. Εδώ ποτέ το φέρει. Εδώ δεν ξέρω αν θα το φέρει. Θα βάλα δράμα ξανά. Εκεί σε αυτή τα μέρη θα τα φέρει. Να φάμε και να φάμε καμιά καρδούλα. Εκεί θα τα φέρει. Λοιπόν, ο Πινέδα λέει που είναι το Α και το Μ. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο χρυσό πέταλο στο παλιοχώρι, το φίλο μου τον. Εστιάτορα εκεί. Εστιάτορα, ναι. Μας περιμένει, λέει, πέρα και τον κόκκινο. Λέω, θα μπει μέσα με τον κόκκινο. Μέσα. Και το ταμείο. Είναι καλοφαγά και τέριο Γρηγόρη. Τι θα πάει, πώ θα το πάει, τι θα πει. Θα σου πει όλο το κρασί. Δεν το βλέπουμε τον Γρηγόρη σε τέτοια θέματα. Είμαστε πολύ λίγοι εμεί οι δύο. Εμεί είμαστε κυρπανέδε. Εμά, ό,τι και αν μα δώσει, το... ο Γρηγόρη είναι σε αυτό πολύ ψηλά. Άσο τώρα. Δεν είναι. Και στην κούτρα είναι ψηλά. Εφαγώθηκε. Καλά, και εμεί έχουμε τι κούτρε μα, ρε φίλε. Τι έχουμε και εμεί. Τι διώκουμε. Α, άλλο αυτό, ναι, εντάξει, οκ. Σωστό. Και εμεί έξω. Πληρώνουμε. Εντάξει. Όταν είναι να πάμε ρε παιδί, δεν κρυβόμαστε πίσω. Το μωρό κατούρισε στραβά. Δεν βγαίνω έξω. Λοιπόν, ΑΕΚ, Πινέδα, νάτο ο φίλο ο Κυριάκο. Νάτο. Εδώ πήγε με τον παππού, χειραψία και με τον παππού, χειραψία και με σένα. Άμα δεν βγει εκλογέ και έχουμε τρίτο γύρο, θα ξέρουμε για ποιο λόγο, παιδιά. Νάτο. Υπάρχει σενάριο. 50% θα πάρει. Άμα πάρει 50, εντάξει. Άμα δεν πάρει και δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Άμα δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Ναι. Θα πει το Βελόπουλο, έλα εδώ. Ναι. Θα το πιάσω, Βελόπουλο. Θα το πίσω ξανά στείλω το εδώ εκεί πέρα στα. Αλλά! Έλα εδώ. Αλλά! Αλλιώ θα στείλω τα ράμπο. Τα ράμπο! Τα ραφάλ! Δεν σε σώνει ούτε Απόστολο Παύλο, θα το λέω. Λοιπόν, θα έδινε τα 12 εκατομμύρια για τον Πινέδα Σινάικ. Ή θα έκανε στο παζάρι 7-8. Όχι. Δρόμο. Δρόμο, ε! Άλλο. Πάντω ο Πινέδα. Τον έχει τεχνικό διευθυντή. Το. Πόσο λένε. Έχει κάποιον. Τώρα έβγα σκαλωσιά. Ναι. Ένα Πολωνό, πώς το λένε. Τον Πολωνό, μωρέ τώρα. Τον που σε πει Πολωνό ή ναι. Πολωνό. Ρώμο, βρες με ένα αντιπινέδα. Μη σου στείλω το γορίλα και σε ψάχνουν. Ναι, αλλά ο αντιπινέδα θα μου βγει πινέδα. Και τι να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, δηλαδή τι να κάτσουμε. Σωστά, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή αν πεθάνε 40, θα πάρει άλλον ανθρώπινο εδώ. Ναι. Ναι, θα πάρει, σαφώ θα πάρει. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ο πινέδα πάντω ο ίδιο. Θα κάνω μια εκπομπή. Ναι, θα κάνει, θα κάνει. Α, Μέγα Αλέκδο, έχω φοβερή συλλεκτική σαν σήμερα φωτό. Μου μου λέει ο Δόκτωρ Ρόφτ. Τι έκανε ο Μεγαλέξανδρος. Έκανε διάφορα γι' αυτό. Τι έκανε διάφορα. Έκανε. Ο Κουχάρσκι. Ο Πολωνό είναι. Κουχάρσκι. Ναι, ο Πολωνό σου είπε αυτό είναι. Το πάτσε λέει. Τρένο. Όχι, το δάγκωσε λέει σφίγγα, κάτι τέτοια. Ναι, είχε. Εκεί τότε δεν τα είχαμε τα ιατρικά. Εγώ έμαθα από έτσι πέτα. Ναι. Όλα τα λεφτά ήταν. Τα είχε με τον ηφαιστείωνα γι' αυτό. Πάντως πραγματικά ο Κυριάκος. Ηφαιστείωνα, κάτσε λίγο. Όταν το λες για τις μεταγραφές. Ποιο Κυριάκο. Το Μητσοτάκι, τον πρωθυπουργό μας. Όταν του λες για τον Μπά και τον Παπασταθόπουλο, κάνει ένα σούφρωμα του προσώπου, είναι ίδιος ο Μίστερ Μπίν. Καλά. Ίδιος ο Μίστερ Μπίν. Να τον είχα ένα τέταρτο, θα τον είχα καταλώσει. Κάνε αυτό. Θα την έρθει γιατί τη μορεύα, όπως τη λένε. Τη μαρεύα, τη μαρεύα. Με τρένο θα την έστελνε. Πάει αυτοδυναμία, φίλε. Θα τον έψει να τον έλεγα. Πάει αυτοδυναμία, σε λέω. Στείλ την αυτή την ξύνη με το τρένο, ρε, θα τον έλεγα. Πάει αυτοδυναμία, τελείωσε. Τον ξύλωσες, πάει. Εγώ δεν βλέπω αυτοδυναμία. Εκτός αν, ξέρεις τι, καμιά φορά λειτουργείς γουρλίδικα ή γουρλίδικα ή γκαντέμικα. Ένα από τα δύο, δεν ξέρουμε τι. Είναι ανάλογα τις διαθέσεις σου. Πήγες με καλή διάθεση εκεί.
Ναι, πήγαμε και λίγο. Απλά η κόρη μου ανέβαζε ου στη ζώα στο Ιντερνετ. Κοίταξε ο Δημοκράτη, βόδια, ζώα. Ναι. Ρε Βγενούλα, λέω. Ναι. Ας δεν πάρουμε κανένα έσπα. Μην του βρίζει. Καλημέρα στον οδοντίατρο τη καρδιά μα, ο φίλο μα τον Βασίλη. Ο Παπαγιανόπουλο. Τα δόντια. Δύο κοπέλε εκεί. Σάρεσαν. Καταπληκτικέ. Και παιδιά να πούμε, οι κοπέλε που περιποιήθηκαν τον Τίνο, έτσι. Να μιλάω εγώ για τον Γιανούλη και τον Μπινέδα κοιτά. Είχαν βάλει κάτω και οι δύο ζουρ. Και μιλούσαμε για μπάλες. Τι ωραία δόντια. Η εμπειρία εδώ έσταξε αλλιώς. Τι ωραία δόντια έχεις. Έχεις αρή δόντι, ε. Ωραία. Τι αρή δόντι. Λοιπόν, πάμε, θα συνεχίσουμε μετά. Μου δώσεις και ένα δονητή δοντιών. Δονητή, τον βάζει δονητή στο σώμα. Τον βάζω. Και καθαρίζεις τα δόντια. Όχι ρε. Ναι. Μπαίνει σαν το τσουτσούνι να χώνεται μέσα, ε. Χώνεται μέσα και καθαρίζει. Ο δονητή, ο δοντιών. Ναι. Μας. Δεν έχει τέτοιο. Έχω κι εγώ. Το δόντισε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Μλαντένοβιτς. Η πρώτη μεταγραφή που γίνεται ήρθε εδώ πέρα και είναι για τον Παναθηναϊκό. Στον Άρη, βέβαια, δεν συζητήσαμε η προσπάθεια που πάει να γίνει και θα ήθελα να το σχολιάσουμε μετά με τον Τίνο για το συνενετικό διαζύγιο για Γκρέι και Νταφόδιο, παίχτες που ήρθαν πέρσι με ταβαΐων και κλάδων. Και φέτος ο Άρης ψάχνει τρόπο να τους αποδεσμεύσει, ψάχνουν ένα έτσι ωραίο διαζυγιάκι. Ναι, θα το ρωτήσουμε μετά. Θα το ρωτήσουμε μετά. Τώρα, πριν πάμε στο κομψό διαφημιστικό και επιστρέψουμε φορτσάτη για το τελευταίο ημίωρο, θα μπούμε με μπαντιλί για να ξέρετε. Σας έχω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει όλους. Είναι ωραία φάση να παίζεις ποκεράκι με φίλους ή καμιά παρτίδα στο καζίνο, όμως είναι αληθινή εμπειρία πόκερ της ζεις στα τουρνουά. Οι απανταχού ποκεράδες ετοιμαστείτε για ένα κορυφαίο live τουρνουά πόκερ με πολλά πολλά κέρδη. 13 με 18 Ιουνίου στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη διοργανώνεται το Poker Summer Festival σε συνεργασία με την Novibet. Όποιος θέλει να λάβει μέρος μπορεί να δει αναλυτικά το πρόγραμμα και να κάνει εγγραφή στο ridzecasinos.gr. Κομψό θα είναι, επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι και με γραμμές του Go. Το νέο Free to Go έχει κάρτα ανανέωση από μόνο 8 ευρώ, χρέωση ένα δευτερόλεπτο και rollover σε λεπτά, SMS και gigabyte για να μεταφέρει στον επόμενο μήνα ό,τι δεν κατανάλωσα το πακέτο στον προηγούμενο μήνα. Επίσης το βρίσκεις παντού από επιλεγμένα περίπτερα και σημεία λιανική στα καταστήματα Nova αλλά και online. Μάθετε περισσότερα στο f2g.gr. Διάβασα τώρα σε ένα site τις μεταγραφές που... Ποιος? Την κινητικότητα των μεταγραφών των ομάδων μας. Ποιο το συνενετικό διαστήριο? Ο Τσιγκάρας. Ναι. Α, αυτό θα γίνει ούτως άλλως. Τσιγκάρας. Τσιγκάρα Τζίμας. Τζίμας, ο ένας και ο άλλος είναι ο... Και ο Βρακάς. Αυτοί οι τρεις που ήταν δανεικοί πέρσι, θα αξιολογηθούν. Κάτσε ρε εσύ, δεν είναι πολύ λογικό αυτό. Έχεις τρεις δανεικούς. Τους έχεις στείλει έξω. Γυρίζουν μετά από ένα χρόνο. Όπου από αυτούς τους τρεις βέβαια οι δύο έχουν παίξει. Ο Βρακάς έκανε γεμάτη σεζόν και ο... Που έπαιξε ο Βρακάς. Στο Λιβαδιακό. Πόσα μάτσε έπαιξε? Καμιά 25 σίγουρα. Τι θέση έπαιξε? 8-10. Και ο τέτοιος έπαιξε πολλά μάτσα. Και, ναι, δεν μπόρεσε να του σώσει. Και ο τέτοιος έπαιξε σαν Γιάννενα, ο Τζίμας. Τι θέση έπαιξε ο Τζίμας? Δεξί back half. Κόντεψε να παίζουν τα Γιάννενα. Δεν έπεσαν όμως. Τσιγκάρας τι έγινε? Τσιγκάρας δεν έπαιξε στην Τουλούζα, αλλά πήρε κύπελο. Γυρίζει πίσω ο τροπεούχος. Και μόνο η παραστάση που πήρε από έναν νότερο ρεπορτάζ. Εσύ τι πήρε ο τρίτος? Εντάξει, ναι, οκ. Το ρεπορτάζ του Άρη, μεγάλο ρεπορτάζ. Και το διαλυσίζει αντί του. Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση γιατί εγώ είπα ότι. Τι ρεπορτάζ κάνετε εκεί στον Άρη, ρε. Τώρα στον Άρη θα πάμε. Στον Σπορ 24 βγάζει τα θέματα και εσείς κοιμάστε. Ναι, και τα παίρνετε εσείς μετά από το Σπορ 24. Δηλαδή ο Καρυπίδης τα δίνει στο Σπορ 24. Τα δίνει εκείνη, τα δίνει εκείνη. Και δεν τα δίνει στο Yellow Radio να πούμε στο κρύο το... Ναι. Εμείς ξέραμε τώρα αυτό, εμείς ξέραμε ότι ο Άρης ψάχνει για συνεργητικό. Για το ρεπορτάζ του Άρη εμείς. Να μην ανοίξουμε να ακούσουμε τον Τσαλτίδη. Θα πρέπει να πατήσουμε να ούμε το Σπορ 24 να ούμε. Λοιπόν, συμφωνία. Δηλαδή τόσο πολύ που τους γουστάρει ο Καρυπίδης που τα δίνει στο Σπορ 24. Μπορεί να γουστάρει κάποιον πιο πολύ, ρε φίλε. Έτσι πάει σε αυτή τη ζωή. Τι μπορεί να γουστάρει. Λοιπόν, τα είπαμε πριν ότι ο Άρης έψαχνε να βρει διαζύγιο με Γκρέι και με Νταμπό. Πλέον υπάρχει η είδηση ότι είναι συμφωνία δεδομένο για διαζύγιο. Αντιγράψτε την είδηση να την πάρει και το μέτρο να τη βάλουμε κι εμείς. Ο Νταμπό έπαινε καμιά 400, ο Γκρέι έπαινε καμιά 700. Τώρα δεν ξέρω, ο Γκρέι το θέμα είναι ότι. 400 έπαινε ο Νταμπό, δίκαια τα έπαιρνε. Έκοβε μόνο το παιδί, αργός. Εντάξει. Έχουμε δει χειρότερο. Το άλλο καμιά 700. 700.000 λεφτά ο Άρης τώρα. Για να τρώει σάντουιτς στις καντίνες στη μαμά Τερέζα, ναι. Θα σας πω εγώ για τον Γκρέι. Ταλαντούχος παίκτης. Αλλά ήρθε εδώ Θεσσαλονίκη, είδε τα αυτά κτλ. Σάντουιτς, ποτό, το πισινό σκούρμπα.
σαν φτερό από Πόρσε να πούμε γκαμπριολέ. Ναι. Ναι, κιλά παραπάνω, μάγουλα και γκολ μηδέν. Ναι. Αυτό ήταν ο Γκρέι. Αυτό ήταν ο Γκρέι. 21 Ιουνίου στο Ισραήλ, δύο φιλικά με Μακάμπι Χάιφα. Αλλά είπαμε είδηση στον Άρη. Τι Μακάμπι Χάιφα, τι 21. 21 Ιουνίου. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία? Σήμερα. Και θα κάνει φλάσει τα πάθη. Ο Άρης ξεκινάει σήμερα, αλλά με ένα ρόστερ ελιπέστατο. Δηλαδή, θυμάσαι πέρσι που ο Άρης είχε πάρει πολλά πιτσίδικα μαζί του. Κάτι πρώτη... γκουρούς, κάτι φαλακούς. Πολύ... Ναι, ωραία. Ναι. Φέτος θα πρέπει να πάρει πιο πολλούς. Έτσι πως πάει το θέμα. Σήμερα πόσο έχουμε το μηνός? 12, ρε φίλε. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία? Σήμερα σου λέω. Εργομετρικά. Εργομετρικά, τζουτζουμούτζου, με κάποιους προπονήσεις. Την άλλη μέρα θα φύγει, θα πάει στο Ισραήλ και θα κάνει και τα φιλικά. Ναι, αυτό σου λέω. Ισραήλ θα πάει. Πρώτα Ισραήλ και μετά θα πάει εδώ Βουλγαρία κάπου. Ισραηλίτικη. Λοιπόν, άρα η είδηση έχει να κάνει με τον Άρη και με τις αποδεσμεύσεις στο διαζύγιο, το συνενετικό. Δηλαδή, καλή είδηση είναι αυτή για τον δηλαδή, Άρη. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ναι. Πρώτον, διαβάζουμε ρεπορτάζ του Πάου, το Βρακά και το Σοβρακά. Και ότι ο Πόρτο Γάκο και το Σαββίδι και το φάγαν δύο συνεργάτες. Ναι. Και περίμενε. Και ότι αυτήν την εβδομάδα ο Πάου θα έχει δύο παίκτες που θα τους ξέρουν. Εντάξει, έλεγε θα. Καλά, τι θα. Δεν θα πάρει δηλαδή, αυτό με λες. Τι θα πάρει. Κάτσε να τους δούμε, αυτό λέμε. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω σάπια μήλα. Θα δούμε τι θα πάρει. Αυτό σου λέμε. Οκ. Okay. Άμα θα δούμε και θα εξετάσουμε. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, τους τραυματισμούς στην Κηφισία. Στην Κηφισία, στην Κηφισία. Κολόδρομο τον ανεβαίνω και εγώ όταν πηγαίνω εκεί πέρα. Ναι. Πάνε εκεί σαν τα βόδια οι Αθηναίοι. Δεν ξέρουν να οδηγάν. Δεν ξέρουν, Δεν ξέρουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα ματάκια. Στον Άρη θα έρθει ο Δελιζής, χαρά η Αριανή, ο Σι θα έρθει ο Δελιζής. Να φέρει τον επόπτη σαν τον Άρη. Είναι γενικό αρχηγό. Έχει παράστημα, είναι ευθυτενή, είναι έτσι. Φέρνει καλά. Δεν ξέρω ο Καρυπίδης και αυτός ο Αφταράς και αυτός το ίδιο κάνει. Ιδιωτικότατος ο Καρυπίδης. Τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει στον ΠΑΟ. Τι κάνει, γενικός αρχηγός. Και τι ευθύνη έχει. Πολλές. Για πες μου μία. Από τα δελτία, από τα ξενοδοχεία, άμα βάλω τη Λίλα, τη Γουλιώνη και τη Μιχαηλίδου, πιο καλά θα τα κάνουμε. Ποιος γενικός αρχηγός, αυτές είναι θέσεις ρουφιάνων. Παναθηναϊκός, ο Μλαντένοβιτς είναι ήδη στην Αθήνα το αριστερό μπακ. Θα του πει τον πρόεδρο τι έγινε στον πάγκο. Αυτά είναι ο γενικός αρχηγός. Όχι για το παιδί αυτό. Γενικός. Ξέρω ότι αυτή τη θέση την έχεις πολύ τέτοιο. Ποια είναι? Φέη Κορδά, αρέσει. Εσένα δεν σ' αρέσει. Ναι, ωραία. Την απατούσε την κουμπάρα με τη Φέση Κορδά. Όχι. Όχι. Όχι, όχι λες στον αέρα. Όχι με τη Φέση Κορδά. Για άλλο, θα λες άλλο. Τι να πω εδώ, ρε φίλε. Λοιπόν. Κάμα δεν την απατήσει με τη Φέση Κορδά. Όχι, σε λέω. Με την Ουκρανή που δεν θα με θέλει η Φέση Κορδά εμένα, καταλαβαίνω. Τι με κάνει. Γιατί να μην σε θέλει. Ολόκληρο το πόδι τη στον πόη σου είναι. Όπω εσύ στο Μητσοτάκι προχθέ. Άντε βρε κοντό. Τι Μητσοτάκι. Σε κοιτούσε το Μητσοτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Μα του ρίχνα μια στα πλευρά. Αλλά ναι, εντάξει. Αυτό, ναι. Αλλά το κοιτούσε λες και ήταν ο κόλπο του. Ο κόλπο πρέπει να έχει παλιά και να ψηλό σε οποιαδήποτε χώρα. Ναι, αλλά εμεί 8 χρόνια του Σιμίτη είχαμε. Ποιο είχατε? Ο μακροβιότερο πρωθυπουργό που έχει η Ελλάδα είναι ο Σιμίτη. Ο Σιμίτη σα τα έφαγε τα λεφτά. Συμφωνούμε. Μαζί με τον Παπαντονίου. Συμφωνούμε. Το πρικοθύρα. 8 χρόνια από το 96 στο 4 Σιμίτη είχαμε όμω. Καλά να πάτε. Καλά να πάτε. Και εσεί καλά να πάτε. Εγώ πήγα να θαυμάσω από κοντά τον άνθρωπο που παίρνει το θαυμάσεις. Αφού το ψηφίσατε, τι να κάνω. Θαυμάσει πήγε, παιδιά. Ιστορία, τη γράφω και κράτη τον Παοξή που λέει για που δεν πάει να κάνει επανάσταση. Τι και εσύ πας να το θαυμάσεις. Εγώ περίμενα 4 χρόνια τον Παοξή να κάνει επανάσταση. Ναι, και τώρα. 5 μέρες πριν γίνουν εκλογές, βγάλανε οι σύνδεσμοι μια ανακοίνωση ούτε την ίδια ώρα. Άρα γράψανε κάτι, ναι, κάτι ναι. Κάνανε. Ναι. Πήρε 57% στην Άρβα Θεσσαλονίκη και πήρα να το δω από κοντά να θαυμάσω αυτόν τον άντρα. Στην Κατερίνη τραβήκτηκε. Στην Κατερίνη δουλειά έκανε. Ναι, έκανε δουλειά όντω. Λοιπόν, Ολυμπιακό. Έχει ένα αριστερό μπακ στο κάδρο του, τον Αρών Μαρτίν, αλλά Ολυμπιακό Αρών. Αρών Μαρτίν, ναι, είναι Ισπανός. Αυτός εδώ είναι. Στη Μάιτζ έπαιζε. Του τα μάγουλα σαν του Σαρόπουλου. Αυτός εδώ είναι. Ρε, εσύ τον έφαγες τον Σαρό, τον έφαγες. 26 ετών, αριστερό μπακ, μένει ελεύθερος από τη Μάιτζ. Έρχεται εδώ ο Σαρόπουλος, ακούγονται την καρέκλα, στρίζουν. Κράκρουκ. Έρχεται και το άλλο το βόδιο κόκκινο στο μεσημέρι. Κράκρουκ. Κάθε μήνα εδώ η Σάτο ερχόταν και ξεφόρτωνε. Όλοι κολαράδες εδώ τα ρημάξανε τον άνθρωπο εδώ πέρα. Λοιπόν, τι κυρπανές είναι αυτός ο Τάζος. Ναι, δεν το συζητάνε. Σε ρωτάει στον αέρα άμα πατούσε, δηλαδή φοβερά πράγματα. Μα σήμερα εσύ σκορδά αρέσει. Σε ρώτησα άμα σ' αρέσει, σε ρώτησα άμα την πέρα. Μα σου έλεγε πάνε ραντεβού, δεν πήγαινε. Εμένα καινούργιο με είπε, δεν πάω. Σε έκανε πρόταση για ραντεβού. Αυτά είναι. Σε έκανε καφέ. Φιλικό καφέ. Άμα πα με γυναίκα, φιλικό θα είναι καφέ. Μα αυτό λέω. Εσύ τι έχει γυρίσει και φυσικά. Όλα τα μάξια πάνω σκολώνε είναι. Έχεις δει τι έχει πάρει πρέφα. Εγώ την κυκλοφορώ την Κηφισίας. Πες εδώ άλλο, ένα εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο παραπέρα. Λοιπόν, anyway, καφεδάκι με καινούριο, αλλά... Είναι σε πάρω. Αλλά...
Εντάξει τώρα τι να, εγώ θα είμαι γλάστρα και τι να κάνω, κρατά το φανάρι. Και κοντή γλάστρα. Ναι, αλλά, ναι, αλλά βγάζει κάτι λουλούδια, κάτι μπουμπούκια. Αυτή η γλάστρα. Κάτι ή ζηλεύει. Δηλαδή να πει, θα πάμε τώρα. Με αυτό... θεωρεί, είμαι στην κατηγορία του επικίνδυνου. Είσαι ύποπτο. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, θεωρεί τώρα ναι, να κάνουμε. Ναι, πλάκα, ναι, χαβαλέ κάνουμε. Πάμε τώρα εγώ με σένα και λέμε την κουμπάρα. Ναι. Μα κάλεσε καινούριο στην Κηφισιά στο μαγαζί τη να πιούμε καφέ. Ναι. Τσακρινιάξει κουμπάρα. Όχι, δεν θα μου το κρινιάξει. Μούτρα θα κατεβάσει στην προβολική. Δεν με κρατάει μούτρα, αλλά κάποια στιγμή θα μου το πετάξει. Αυτό είναι το. Δεν με κρατάει μούτρα, ούτε θα γκρινιάξει. Είναι το καλό τη υπόθεση. Αλλά κάποια στιγμή θα μου το πετάξει, ρε παιδί μου. Με, που δηλαδή πήγαμε δηλαδή καφέ με την καινούριου. Τώρα λες και εμείς έχουμε κάθε μέρα καφέ με την καινούριου. Πήγαμε. Εσύ θα πας, εντάξει. Άλλο εσύ, ρε. Εσύ, ρε, αγόρι μου, είσαι σεξολόγο, πορνολόγο. Εγώ τι είμαι, κατή. Νιάου, 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 νιαουρίζω. Θα πάτε εδώ παρακαλώ. Θα πω, έχω ένα συνεργάτη που γουστάρει και τα λοιπά. Θα πει τι στο έχει. Τι ακίνητα έχει. Έχουμε, εντάξει, ακίνητα, εντάξει, έχουμε εδώ δεξιά. Που έχει το λιτόχωρο βίλα. Βίλα, ακριβώς. Σε πάει πάνω στον Όλυμπο να δείτε το Δία παρέα με την. Εμάς που οξύ μας αρέσουν οι ταρτάνες και οι μελανούρες πέσουν εδώ πέρα. Ξέρω το ποιόν σας, φίλε. Το ξέρεις το ποιόν μας. Το ξέρεις. Ξέρω. Σας παρακαλώ, μπορεί να με ενημερώσετε για κάτι. Πόσο κοστίζει ένας καθαρισμός δοντιών, γιατί είδα ότι πρόσφατα πήγατε, λέει, σε οδοντιατρίο στο Παπαγιανόπουλο. Ρωτάει ένας φίλος ακροατής. Άκου να δεις, φίλε. Άμα πας ένα οδοντιατρίο, να πούμε, της γειτονιάς, ναι, θα σου γυαλίσουν τα δόντια με 30 ευρώ, θα χαμογελάρεις την κόμμενα και θα πας χιλόπιτα. Έτσι. Άμα πας ένα λίγο πιο καλύτερο, να πούμε, προς Τούμπα μεριά, θα πληρώσεις 50 ευρώ, θα χαμογελάρεις την κόμμενα, θα σου χαμογελάσει και αυτή, αλλά τηλέφωνο δεν θα σε αφήσει. Χωρίς τηλέφωνο θα μείνω. Άμα πας να πούμε στο ιατρείο του Παπαγιανόπουλου, ναι, θα σε φτιάξει, θα σε κάνει, θα σε ράνει. Μπουτίκ, τι ιατρείο, εκεί παίρνει μέσα στο πόδι. 55 ευρώ, 60, ναι, θα σε φτιάξει μόλις χαμογελάσει την κόμενα. Πριν δει το ούλο σου, θα σου πει. Το κρεβάτι, κατελήγε μου. Πάμε. Πάμε. Έλα πούμε μέσα, παιδί μου. Έλα τώρα, ζητά και τιμέ τώρα στον αέρα. Αφού ήθελε. Ε. Να πούμε ότι στο ΠΑΟΚ το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο ΠΑΟΚ είναι με ρουμανική ομάδα τη ΘΕΑΟΑ. Έτσι. Το Βουκουρέτσι θα γίνει. Όχι, αυτό θα γίνει στο Τέχελεν. Στο 27 Τέχελεν. Ιουνίου που θα είναι στην Ολλανδία. Είναι αυτός που μαζεύει τα λεφτά για τα ενίκια των σπιτιών του. Θα τα μαζέψει τα λεφτά, θα δώσει το φιλικό, θα πάρει με την βαλίτσα. Γι' αυτό το κάνει το φιλικό. Στο Τέχελεν. Σιγά μην ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Με ΘΕΑΟΑ θα παίξει ο ΠΑΟΚ το πρώτο φιλικό. Λοιπόν. ΘΕΑΟΑ ποια ήταν εκείνη η ομάδα που ήταν. Του Καντάμ. Του Καντάμ που τον έδωσε ο Τσαουσέσκου. Σεβίλ που πήρε το πρωτοβουλίο. Το ξύλο Τσαουσέσκου, ο Μουρτσέσκου έτρωγε τα βουτήρα τα μια χαρά εκεί πέρα. Έλα τα βουτήρα τα θε και εσύ στον Μπέλκα τώρα. Άσε τώρα πάντα βουτήρα. Μα τα κάνει στην Αθήνα. Στην Αθήνα τα βουτήρα. Α, για πε είπε πεθαρά. Γιατί πέθανα, εγώ μιλάω και με τον Πασχαλάκη το βράδυ. Α, Πασχαλάκη, τα βράδια μιλάτε με τον Πασχαλάκη. Καλά, δεν έχει άλλη ζωή να κάνει με τον Πασχαλάκη, μιλάτε τα βράδια. Από αν μιλήσω μια μέρα με τον Πασχαλάκη τα βράδυ, ναι, 2,5 ώρες. 2,5 ώρες. Οι γυναίκες κάθονται μόνες και προσοχή, σου τίποτα, μιλάνε. Τώρα μιλάμε με τον Πασχαλάκη. Είναι κάψουρα. Σιώπης, καψούρα με εκεί και εγώ. Σιώπης, το ναι, σε γουστάρει, το ξέρω. Εγώ το γουστάρω πολύ. Το ξέρω αυτό για τον Σιώπη. Λέω ρώτα τον άλλο τον Πολύ. Ο Σιώπης και ο Νόιερ. Ναι, γιατί. Ο Νόιερ και έτσι έχει γούστα περίεργα. Άμα με δει εμένα ο Νόιερ μπορεί να αρχίσει να. Σε κλείνει τη φαλάκρα, ναι, με το γυαλί αυτό το κυτρινοπό. Αλλά. Γιατί αυτά που λέει τη φαλάκρα είναι σεξιστικά, μπορεί να σε κάνουν. Καλά, σε σένα τα λεφτά, ναι, αφού εμεί είμαστε. Τι, ένα με τον άλλο. Είχα μείνει και με διάκοψη με τον Νόιερ. Ότι σε γουστάρει. Για τον Πασχαλά που μιλά 3 ώρες το βράδυ. Λέω για όταν ήταν αυτό το φλόρο, λέω τον Μπέλκα εκεί πέρα. Τι έλεγε η πεθερά του. Λέει ναι, ναι, λέει ο Βαλαφούζο του δίνει. Τώρα ο Λαφούζο βέβαια τον κυνηγάει 13. Άρα κάνε τζαφέρι, σε περιμένει το απόγευμα. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο σε βλέπω το απόγευμα. Δύσκολο. Τι κάνετε, λέει με τον Πασχαλάκη, λέει. Μιλάμε για γκόμενες. Ε, εδώ τι κάνετε με τον Πασχαλάκη. Θέλετε να σα πω. Sex call, κάνετε. Θέλετε, ναι, να σα πω τι μου λέει για γκόμενες ο Πασχαλάκης. Α, θέλε που κάνει μόνο, τόσο. Μόνο, κούτρα μόνο, τη βγάλατε, λέει. Ποιος. Κούτρα τη βγάλατε στο διατρίο, λέει εδώ. Άσε τώρα που έκανε τόσο. Ποιο. Έτσι λέει εδώ πέρα. Που ρωτάει πόσο κάνει, δεν ρωτάει πόσο πληρώσαμε. Ναι, 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 σωστό, σωστό. Σωστό. Η ερώτηση ήταν σαφέστατη να πω. Ξέρεις γιατί δεν γουστάρει τους γενικούς αρχηγούς. Γιατί θέλει και αυτός να είχε γίνει γενικός αρχηγός. Α, ναι, στο σχολείο όταν ήμουν, μας ρωτάγανε τι δουλειά θες να κάνεις όταν μεγαλώνεις. Γενικός αρχηγός. Γενικός αρχηγός. Τι κάνει ο γενικός αρχηγός, ρουφιάλος του Προέδρου. Λοιπόν. Τι κάνει, τι δουλειά να κάνει δηλαδή. Πάνε με τον το Γενικό Αρχηγό. Το έχουμε ξαναπεί, το τεντώσαμε. Το ξεκίνησε ο Καλογεράς με τον Βαρδινογιάννη. Ωραία. Και άλλο με τον Πετρόπουλο. Εντάξει, λοιπόν αυτά το πήρανε τα κατάκια. Γενικό Αρχηγό. Τον καλεί ο Πρόεδρος. Τι έγινε, τι είδες, πώς είδες κτλ. Βάζει, λέει, τα κουρασά στο ξενοδοχείο. Τι κουλιώνει, να βάλω καλύτερα κουρασά θα κάνει από τον Γενικό Αρχηγό. Γενικό Αρχηγό είναι θέση απάτη. Αλλά! Τι άλλα. Αλλά! Τι άλλα. Λοιπόν, Τσουλού, έχουμε 5 λεπτά, δεν ανοίξαμε γραμμές, δεν κάναμε τίποτα γιατί αυτή η γραμμή που είναι εδώ στην αμονή. Τι κάνει τον Μπάρ. Βάζω, όχι, δεν τον Μπάρ. Σίγουρα είναι η Λουκά. Η Λουκά είναι. Τι παίρνει από 9 και μένει. Εδώ, άμα θε να το τεστάρω λίγο μόνο αυτό. Να το τεστάρω. Για τέσσερα. Αν είναι ο Βαραβάσιλ. Λε. Ε.
και το κλείνουμε. Αν είσαι. Δώσε λίγο αυτή τη γραμμή που είναι εδώ και κάνει 20 λεπτό. Συνεμονή, να δούμε ποιο είναι. Έτσι από περιέργεια και θα κλείσουμε με τελικό Champions League. Παιδιά, δεν ανοίγουμε γραμμέ σήμερα, γιατί είναι Δευτέρα και έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Να ξεθυμάνουμε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και θα πάμε μετά στο Τσουλού. Έτσι. Τι Τσουλού, 3 λεπτά το κάνουμε στα κανάλια μα. Δεν πειράζει. Ωραία ήταν. Ωραία. Πού έχασε το κέντρο. Στα έλεγα ότι η Ίντερ είναι πάρα πολύ συγκροτημένη γιατί ομάδα. Γιατί έχασε το κέντρο. Ποια είναι η ερμηνεία σου. Τι ποια είναι η ερμηνεία μου. Πέντε παίχτες είχε ο άλλος. Είναι τον ένα που γύριζε. Έξι. Μετά το 1-0 γιατί έχασε το κέντρο. Γιατί η Ίντερ ήταν πολύ διαβασμένη ρε φίλε. Τι δεν έχασε το κέντρο. Πέταξε back τον Walker. Ο Walker μπήκε στο τέλος. Ναι. Στο τέλος εκεί, εκεί έγινε το έργο. Ναι, αλλά ο Walker μπήκε στο τέλος όμως. Αργά μπήκε. Πέρασε το Σίλβα, Μπράντον, Σίλβα. Τον Μπράντον. Α, ο Μπράντον ρίχνει τις απαιτήσεις σου για να φτιάξει ο Μπάουκ. Ρίχνει απαιτήσεις για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Στην αρχή ήταν 500, μετά είπε πολλά. Τώρα λέει: παιδιά, εντάξει, συμπλή είναι αυτά που έπαιρνε να παίξει. Τα κοκτέιλ φτηνά είναι εδώ. Ναι, εντάξει, δεν τα κερδάνε κιόλα. Λοιπόν, θε να πω. Τα κάπου το Σίλβα, εκεί το χάσε το έργο. Εγώ ένα έχω να πω για το τελικό. Ναι. Η ομάδα, ο προπονητής ο οποίος έθελξε ήταν. Τη Σίντερ. Ακριβώς. Ακριβώς. Διαβασμένος, ήξερε ποιος να κλείσει. Ο Χάλαντ με μία τελική σε όλο το μάτς την έβγαλε. Τίποτα, ο Χάλαντ με μία τελική. Απαταιωνίστικο ποδόσφαιρο. Παίζαμε και over 1,5 τελικές. Έπεσε μόνο στα λίγα μέτρα, έπρεπε να βγει πιο εύκολα. Τίποτα, το κλείσαν. Διαβασμένοι, πολύ όλοι ήταν. Πολύ διαβασμένοι. Δίπλωναν και τα back half, γινόντουσαν half. Ήταν πολύ ωραία. Έκανα μια λαλισάρα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Άσο. Απλά θέλω να πω ότι η αποθέση του Γκουαρδιόλα καλά γίνεται. Καλά γίνεται. Okay, ο άνθρωπος πήρε. Δεύτερο τρέμπλε, έχει γράψει ιστορία. Εντάξει, αλλά το πήρε με μια ομάδα που είναι χρυσοπληρωμένη. Επάρτονα. Θα πάρουν να δουν ποιο είναι. Ναι. Εγώ λέω είναι η Λουκά. Εγώ λέω ο Τεμπέλης, ο Βαλαβάς. Για φέρε να δουν ποιο είναι στη γραμμή, έτσι από ενέργεια. Είναι μισή ώρα εδώ περιμένει. Ναι, παρακαλώ. Έλα, Νίκο. Όχι. Νίκο. Έλα, φίλε, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δώσε ήχο, ρε. Θέλω να επικοινωνήσουμε τον Βαλαβά για να τον πάω στροφέ για τα σκυλιά του. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω. Είπες κάτι σχετικό με Βαραβά. Τι θέλει να προέπρεπε Τεμπέλ και εσύ με τα σκυλιά. Θα αφήσει το τηλέφωνο έξω στη γραμματεία. Τεμπελόσχυλο. Και όταν ο Βαραβάς θα πάρει γιατί τα ακούει, θα σου δώσει το τηλέφωνο και θα τα πείτε μεταξύ σας. Φιλιά. Φιλιά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο τελικό πάλι. Όχι τελικό. Ναι. Τι ωραία. Εσύ, υπολείπτης. Θα σε ρωτήσω κάτι. Με τον Δήμαρχο πώς θα πάτε Θερμαϊκού και ο μεγάλος. Μαλώνετε. Μαλώνετε. Θέλεις να σας τα φτιάξω εγώ τώρα να το κανονίσω. Πάμ. Εσύ κοίταξε, είσαι λόνα κοτσομπόλα. Φτιάχνει καλά. Θέλεις να σας τα φτιάξει. Όχι, ρε, δεν θέλεις στον αέρα. Τι είναι, εσύ όλα τα βγάζεις. Όλα στον αέρα τα βγάζεις. Τελειώνει παρεξήγηση με το άντε. Θα τα λύσεις μετά, Μοριλόλα. Μοριλόλα κοτσομπόλα. Μεγάλοι άντρες θα πούμε. Θα τα βρεις. Βέβαια. Είσαι αντροχωρίστρα, φιασοχωρίστρα. Σε 40 δευτερόλεπτα. Πάπα τσακφούτ. Τελείωσε. Σ' αρέσει αυτό, έτσι. Τώρα τελειώνει το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι δημαρχάρα ο. Ποιο. Θα μα λύσει, ωραίο. Είναι δημαρχάρα. Πήγε εκεί, σε αυτό έκανε τα νερά, γι' αυτό. Μα δεν έφταιγε αυτό. Το Ιαθά έφταιγε από την άλλη μεριά. Μου λέει κάνουν λάθη. Τι ζω κάθε μέρα, ρε φίλε. Τι ζω, ρε Θεούλη μου, κάθε μέρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό θέλει να φέρει και ένα στόπερ τον Καμπρέρα. Να το πούμε και αυτό. Άκουσε ο Μητσοτάκη, πήρε τηλέφωνο το Μαρινάκη την άλλη μέρα. Πάπα, κατευθείαν. Τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Παρεξηγήθηκε, λέει ο Ντόι μαζί σου. Γιατί εντάξει, ο Ντόι, φίλε, είναι ένα παιδί νέο που φέτο έκανε την πρώτη του εμφάνιση. Γιατί τον ισοπεδώνει και ίσω έχει δείξει καλά δεδομένα. Είμαι ο παπά του Ντόι. Ναι, αλλά τι είσαι, ο επικριτή του Ντόι, τι είσαι. Αφού δεν πάω. Ό,τι βλέπουμε σχολιάζουμε. Τρίπλες. Δεν έκανε καλή σεζόν ο Ντόι φέτο. Χειρότερη δεν έκανε υπήρχε. Μια χαρά πήγε ο Ντόι. Το τριπλάρι και. 19 χρόνο το τριπλάρι και ο κόκκινο μεθυσμένο το τριπλάρι το Ντόι χαμηλά. Για τα φεύγω όλα του κατά το Αλαφούζο θα πει κάτι. Με για να κλείσουμε. Με φεύγω όλα κάνετε πόλεμο τον Αλαφούζο. Επήγα γράψαν και έξω εκεί από τα. Γράψατε έξω από τον τοίχο Αλαφούζο. Αυτό είναι το αυτό. Πολύ μεγάλο πόλεμο ρε τον κάνατε τον Αλαφούζο. Τρέμει ο Αλαφούζο στη θύρα 13 ρε. Για τον Μπέλκα αυτά που λες. Δεν ισχύουν αφού πάει να πάρει το Σελίμ. Ένα άλλο χαφοειδές εκεί πέρα. Δεν είναι χαφοειδές ο Πέλκας. Όχι, είναι εξτρεμοφόροι. Αυτό εκεί ναι. Πίσω από το φόρ. Πάει να φέρει αυτό το Σελίμ. Δεν ρίχνει την απέτηση του ο Πέλκας να τον πάρει ο Παπαστρούφ να τελειώνει. Ο Πέλκας ή θα δει στον Μπάουκ ή θα πάει στο εξωτερικό. Πόσα είναι απλά τα πράγματα. Πόσα θέλει ο Πέλκα. Δεν ξέρω τι είμαι μάνατζερ του Πέλκα. Είμαι εγώ που να ξέρω τι θέλει. Όταν μιλάτε, τι μιλάτε. Αυτά είναι πολύ πριβέρεση πόσα θες τι κάνεις. Πάντως ξέρω ότι. Το παίκτη μιλάς. Ναι, οκ. Το συμβόλαιό του που έπαιρνε ήταν 1,2-1,3. Εκεί. Τώρα εδώ θα έχει προτάσει από το εξωτερικό. Από Τουρκία σε αυτά τα λεφτά πάνω κάτω. Και γιατί θέλει να έρθει εδώ, κάτω ξαναδώ. Θέλει να έρθει εδώ πέρα γιατί έχει τους λόγους του. Εδώ μπορεί να ρίξει λίγο τι απαιτήσει, αλλά όχι να πάνε 500-600 χιλιάρικα. Καλά, ότι θα σου έρθει 33 χρονών ερείπιο, θα σου έρθει και 33 δεν ξέρω μετά μας. Τότε θα πρέπει να δώσει πολλά εγωτήρα να ζούμε. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα. Πού θα πάμε. Στις δουλειές μας. Εγώ θα πάω να ρίξω ένα κολύμπι τώρα.
Πάω να κάνω δύο χιλιομετράκια λίγο σιγά σιγά να αρχίσω να στεγνώνω. Εγώ θα κάνω διάδρομο το μεσημέρι. Ναι, εγώ θα πάω να κολυμπήσω και μου δώσω και να βρω και τον Παύλο εκεί, τον Παοξή, τον Κράβμα και να μου κάνει μερικέ. Φιλαράκι μου είναι ο Παύλο, να ξέρει. Είναι καλό φιλαράκι μου. Έχει. Ναι, ναι, και πολύ καλό παιδί είναι. Μέσα σου είναι και ψυχάρα, έτσι. Τον Παύλο την καλημέρα μου. Καλημέρα, Παυλάρα, καλημέρα. Μια ωρίτσα λίγο άμυνε. Παοξάκι άρρωσο και αυτό με τι μεταγραφέ εκεί περιμένει. Να κάνει, να κάνει. Λοιπόν. Φεύγουμε το μεσημέρι εδώ με Γκρεγκουάρ. Εγώ το απόγευμα επέστρεψε ο Bachelor Man. Ποιο είναι ο Bachelor Man? Ο Τσαρόπουλος. Επέστρεψε, ήταν μια εβδομάδα στο Bachelor. Μια εβδομάδα στο Bachelor. Ναι. Σεξ έκανε άλλα. Δεν ξέρω, αυτά θα τα ρωτήσουμε. Αν πα στο Bachelor και δεν κάνει σεξ, ναι, ναι. Μην πα καθόλου. Αυτά από το δάσκαλο εδώ. Γατάκια, Σαρόπουλη. Την άντια σε περίμενε στο κότερο. Χθε. Δεν πήγε, λέει. Εσύ πήγε. Τι σε νοιάζει, εγώ για σένα λέει. Αυτές είναι οι κοπέλες. Τι κοπέλες. Έχουνε. Τι κοπέλες. Κύκλο αυτές. Καλό. Έχουν καλό κύκλο, ε. Κάνεις παρέα, θα τρως λίγο μαρούλι. Θα τσιμπήσουμε κάτι κι εμείς. Κοπέλες, ε. Είμαι. Νάντια. Νάντια. Μαρουλάκι, καλό. Μαρουλάκι. Και είχε και ωραία φωτογραφία. Λέει σχόλια από το κουνιάλο του Λουκουμάκι, έτσι. Λουκουμάκι. Λουκούλιο γεύμα είμαι, έτσι. Κάνει με Λουκουμάκι. Τι ζω κάθε μέρα, ρε παιδιά εδώ πέρα. Ε, τι ζω, το τι ακούω δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα φύγουμε. Ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Ο Πέλκας αδεφούλ είναι μόνο γιατί. Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Προχθές θα τον έδαινε τον δήμαρχο, τώρα και είναι παιδαράς. Έτσι πάει αυτά, ρε Δημήτρη μου. Έτσι πάνε αυτά. Προχθές θα πήγαινε εκεί, τώρα τα βρήκανε τελείως. Τελείωσε, δεν είναι Βαραγιάννη. Προχθές έβριζε εδώ τον δήμαρχο Θερμαϊκού Θέρμης, πήγε εκεί, τα βρήκα και γίνανε κολλητάρια τώρα. Δεν μπορούν να πάνε αντίθεση με τον Καλατσίδη να τα βρούνε, αλλά αυτό με το Βασιλάκι μια χαρά που δερνόταν πέρυσι. Πήγε δικαστήριο ήταν. Μιλάμε τώρα για μούρλα, για παράνοια, άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήρωας, ήρωας, ναι, όντως. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι είναι ωραίο άραγμα, ωραία φάση το άραγμα, ωραία η σιέστα. Αλλά καλά είναι και τα καλοκαίρια να κυνηγάμε λίγο και τη δράση, να ζωντανεύουμε που λένε. Γι' αυτό φρόντισε το ξενοδοχείο Hyatt Regency Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε, aqua gym, ζωγραφική, κυπουρική, ταινία με θέα την πισίνα, γιόγκα ή πεζοπορία, όλα τα έχει το Hyatt κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, όλο το καλοκαίρι είμαστε active και το παίζουμε και το ζούμε πολύ δυνατά. Περισσότερες πληροφορίες 23 10 401 295. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Μένετε Μετρόπολης, τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, οι πλακοτελίστες μας θα είναι εδώ. Στις 12 τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου και τα Λέοπαρτ και τα Πάτριοτ με πολλή δισογραφία. Ίσως κάσει και κανένα ονοματάκι. Μαζί το απόγευμα με τον άνθρωπο ο οποίος έχει world record, έτσι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness, έτσι για εβδομαδιαίο μπάτσελο και δεν συμμαζεύεται. Μιχάλη Σαρόπουλο που επιστρέφει δρυμύτερος, φιλιά στο σπίτι, μένετε Μετρόπολης. Αμπιεντό!